Πόσο κοντό είμαι, επειδή είναι κάτω η καρέκλα, θα σα σηκωθώ να χάσει το φω σου. Κάτσε λίγο, δεν είπα εγώ. Σε σιγάρι, φασούλα. Να χάσω το φω μου από σένα, Σταύρο, ειλικρινά τώρα. Τι πιστεύει ότι. Τι είμαι, ένα κτίνο τη φύση. Αυτό είμαι. Ένα 60 είμαι εγώ. Ένα 60 ήμουνα Δευτέρα Δημοτικού. Και έβαλες μετά άλλους 10 πόντους, τι φάση. 17. Είσαι 77. Και μαλώνω με την αστυνομία πάντα, γιατί πάλι που είχα την ταυτότητά μου με μέτρησε 1,73. Του λέω, αγόρι μου, δεν είναι σαν να μετράς εσύ. Εμένα η στραβή για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Σε βγάζει ψηλότερο. Όχι, όχι, δεν με μέτρησε ποτέ. Δεν ξέρω γιατί. Με το μάτι σε κόβουν εσένα. Είσαι ακόμα στην κλίμακα με το μάτι. Τι έγινε, γιατί δεν μιλήσει. Παιδιά, είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, η οποία ξεκινάει πάντα με διάθεση διασκεδαστική. Δεν έχουμε. Είμαστε καλά και αυτό βγαίνει. Ναι, γιατί βλέπει, γιατί βλέπουμε αυτό το site. Κάνε λίγο υπομονή ακόμα, γιατί δεν βλέπω να ξεκολλάει στην πρώτη φάση. Ναι. Άστο εδώ πέρα. Mm-hmm. Κοίτα αλλού. Κοίτα αλλού και έχει το Κυριάκο Μητσοτάκη από εκεί. Καλά, είναι. Και μπό και πίσω ρέμα. Και με κοιτάει και αυτό. Αυτό είναι σαν να. Εδώ είναι σήμερα αυτό. Ναι, πάντα ρε, πάντα έρχονται μια-δύο μέρε πριν. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα σε όλη την. Από εκεί που ξεκινά, από Όλγα Γεωργίου, σε κάθε φανάρι είχε ένα αστυνομικό. Ο οποίος δεν ξέρω τι ρόλο βαρούσε. Απλά καθόταν εκεί στο φανάρι. Χθες ξέρεις τι κάνανε εκεί το βράδυ. Και οποίοι είναι και τσαπουκαρεμένοι, γιατί δεν είναι από εδώ. Από πού είναι, από Αθήνα. Οι περισσότεροι είναι. Καλά. Ναι. Και κοιτάνε στραβά. Ναι. Εγώ δω τα 200 μέτρα που έκανα. Πεχθές, σήμερα ήταν κανονική. Ναι. Δύο-τρεις κοιτούσαν στραβά και έτσι και φόρτωμα και λέω τώρα θα την πω τη βλακία, θα την πω τη βλακία, προχώρησα. Φάλε τη μουσικούλα σου, φύγει. Έκανε πολύ καλή επιλογή, θεωρώ. Αυτό εδώ έξω δεν είναι ίδιο ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης είναι. Ποιος ρε? Παιδιά, είναι ο ίδιος ο Γρηγόρης. Νομίζω ότι ήρθε ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης. Εντάξει. Δεν είναι ο Γρηγόρης. Δεν είναι ο Γρηγόρης. Κοίτα, ο Γρηγόρης είναι Φιλίππος, από τα ξεκινάμε τα βασικά. είναι όλοι οι ίδιοι. Αλλά ο οποίος βγήκε με εκείνο το καπέλο χαρούμενος στο Instagram, δηλαδή γελούσε ο κόσμος. Μετά την Εσπαντρίγια. Είναι το καπέλο. Του πάει η Εσπαντρίγια. Του πάει η Εσπαντρίγια. Εν τω μεταξύ την έχει ξαναβάλει την Εσπαντρίγια. Απλά εσύ κόλλησε τώρα γιατί την είδε στη Βασιλεία, σα τον πού είσαι. Στη Βασιλεία, βγήκαμε με Εσπαντρίγια. Την έχει ξαναβάλει και στην Τούμπα. Η ντροπή του ΠΑΟΚ. Το έχει βάλει και στην Τούμπα. Αλλά εντάξει, οκ. Εδώ είμαστε. Έχω τρεις συνολικά φίλους που φοράνε Εσπαντρίγια. Τρεις, ε. Για σένα είναι κακό. Ένας κάνει στην Μύκονο τον PR. Εμένα ένας φόρεσε και από το ξεφωνητό που έφαγε. Δεν έχω ξαναδεί τη Σπαντρίκια. Όχι, ο άλλος είναι ο Γρηγόρης. Μου αρέσει πάντως. Εσένα σε αρέσει, εννοείται. Είσαι πόντι από την Πηλαία. Δεν είμαι από την Πηλαία, ρε. Μέρος την Πηλαία. Και τι. Δεν είμαι από την Πηλαία. Από την Τούμπα, είσαι 6 μέτρα πιο κάτω. Από την Τούμπα. Από πού είσαι. Καταρχάς το σπίτι μου από το Δύση είναι Πηλαία με πανόραμα ανάμεσα. Σιγά, βρε κούγια. Παναμίτησα δηλαδή. Και ούτε πανόραμα. Παιδιά δεν είμαι, απλά μένω Πηλαία. Από πού είναι η καταγωγή σου. Μην μου πεις και εσύ από τη Σαμψούντα. Είμαι η καταγωγή. Κοζάνη. Σούρθα είσαι μωρή. Όχι. Τι. Πόντια είμαι ρε. Α. Πόντια. Δεν υπάρχει σουρδοπόντια. Όχι. Αυτή είναι εγώ είχα ακόμα ένα σουρδοπόντια. Για πολύ δεν ξύλο. Υπάρχει αυτό το πράγμα, ανθρωπέ μου. Δεν γίνεται. Ήταν μισή-μισή. Μισή σουρδα, μισή πόντια. Αλλά δεν υπάρχει. Αυτή είναι άλλη εκεί. Σουρδοπόντια δεν υπάρχει. Σουρδοπόντια. Όχι, υπάρχει. Είναι ο χειρότερος συνδυασμός στον πλανήτη. Βλαχοπόντια θα είναι η χειρότερη, πιστεύω. Οι βλάχες δεν είναι κακές. Τι λες, ρε. Οι σαρακατσάνες είναι μυστήριες. Δεν έχουν όλοι σαρακατσάνα. Ναι, θα σου πω εγώ για τις φυλές και τα ζώδια, ό,τι θες. Εδώ. Δίπλα μου, μείνε δίπλα μου. Εδώ με βάλατε στη μέση και έχει πολύ ζέστη εδώ μέσα. Α, τώρα το έχει ζέστη πριν έξω που δεν έχει ανοίξει ούτε παράθυρο, δεν ήταν καλά. Τέλος πάντων, θα ενημερώσουμε τον κόσμο για κάτι. 59 ετών η Τούμπα. Να τα εκατοστήσει. Εσύ πόσα χρόνια τη θυμάσαι. Από τότε που γεννήθηκα. Δηλαδή. Πάω τα πρώτα 5 χρόνια δεν ήμουν εδώ, ήμουν Αθήνα. Ναι, γιατί είσαι και πολυπολιτισμικός άνθρωπος. Πώς το λένε. Γι' αυτό έρχεται τώρα η κυβέρνηση, ρε φίλε. Να θα αλλάξει. Δηλαδή, θα... άντε, 60-61, να μην ζήσει παραπάνω η Τούμπα. Αυτό ήταν. Να γίνει κάτι καινούργιο από εδώ και πέρα. Κοίτα να δει. 50 στρεματάκια κάνει δουλίτσα. Ναι. Δεν είναι. Αν γίνεται να μεταφέρουμε και την εκκλησία λίγο πιο πάνω. Να δώσουμε τη λαμπράκι να την πάμε ένα στρατό. Όχι, όχι, όχι. Όπως είναι η εκκλησία, υπάρχουν τεχνικές. Να την πάρεις και να την πάρεις στο θεραγωγείο πάνω. Ε, να φτιάσουμε ένα. Αλλά θα μου φύγει η ατάκα σου το τάδε η μπάστα για βαρβάρα. Δεν πειράζει, θα σου μείνουν όλα τα υπόλοιπα στο τάδε μαγαζί σε εκείνο το μαγαζί. Στην πίτσα μπύρα, φίλο μου είναι ο Χριστό. Στην Οδυσσέα, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ναι, γιατί να με μεταφέρουμε την εκκλησία, εύκολα πιστεύω. Στο μεταξύ λέω και για τα γοριλάκια τα οποία δεν είναι φίλοι μου και δεν έχουν. Ένα τσεκ δεν έχει έρθει. Ποτέ. Δεν έχει βαριστεί ούτε μισό τσεκ. Είναι όπως το ζουμπούτιο του Μάριο. Ο Μάριο εκεί και κάθε φορά που λέει ο ζουμπούτιο παίρνει μια πορτοκαλάδα δώρο. Σίγουρα βγάζει μια κούτρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
Δεν ξέρω. Ο άνθρωπος που, που δίνει εισιτήρια για συναυλίες που δεν ξέρουν καν αυτοί που κάνουν τη συναυλία ότι έχουν. Δηλαδή είναι. Πώς το λένε, ακραία κατάσταση. Τέλος πάντων, η Μπούντου, η γυναίκα της ομάδας μας, ανέλαβε από χθες τους τίτλους ειδήσεων. Αντιλαμβάνεσαι, όταν γίνεται το rotation και μπαίνεις εσύ, ναι, έχουμε τίτλους ειδήσεων. Ωραία, έχουμε. Τούμπα. Ω, oh, give me five, φίλε, τι θεματάρα. Μείναν όλοι συντονισμένοι. Έχω Νίκο Καρέλη, ρε εσύ. Νίκο Καρέλη. Ε, τι, είναι το πρόσωπο του διημέρου. Από χθες. Λοιπόν, ναι, πρέπει να ξεκινήσω τα γράφια να πεις. Λοιπόν, ανεβάζει να σε σιγά σιγά, ανεβάζει. Ανέβαζε, θέλετε, ανέβαζε. Μουσική, ανέβαζε. Στην εισαγωγή πετύχαμε. Ναι. Κατέβασε. Γιατί δεν μπήκε. Και μετά τα μπαίνει. Τι λες, μωρί. Ενθουσιασμό στην πρώτη του Νίκου Καρέλη. Ναι. Καλό. Χαμός, χαμός, πάταγος. Ενθουσιασμό στην πρώτη. Πάταγος. Ταύρος ο Καρέλης. Ταύρος ο Καρέλης. Ο Χουλκ του Πάο. Ο Χουλκ του Πάο. Ναι, σε παρακαλώ. Ποιος το έγραψε αυτό σήμερα. Καλά. Θέλει και πολύ ερώτηση. Ναι, καλύτερα που δεν είδα το βράδυ. Καλά. Δηλαδή, δεν πάει το μυαλό σου ποιος το έγραψε. Δεν σου έρχεται καθόλου. Ένας με τζι. Απορώ πώς το σκέφτηκε. Ο Χουλκ του και έβαλε και κωδικοποιήσεις από το Twitter και μπαίνω να το διαβάσω και λέω ή έχω πάθει κεφαλικό ή ο Ηλίας ήταν βάρδια το βράδυ. Ένα από τα δύο. Εντάξει, έγινε λάθος με αυτό, ρε παιδί μου. Ναι. Με τα. Πώς το λέγεται αυτό, με τις υπερσυνδέσεις. Ωραία. Ενσωματώσεις. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Mm. Έχουμε, είπαμε, Νίκο Καρέλη. Έχουμε Ντάριος Γκάρετ. Νίκος Μοσχοβίτης τον υποδέχτηκε. Καλό, δυνατό. Πήγε τον υποδέχτηκε. Δυνατό. Κορμί δυνατό. Είναι, θα μου αναλύσεις μετά το διάλειμμα αν είναι καλύτερη έκδοση του Κρουμπάλη ή όχι. Γιατί γι' αυτόν τον πήραμε, νομίζω. Νομίζω ότι είναι λίγο. Και εγώ έτσι νομίζω, γιατί ο άλλος δεν μπορούσε να πιάσει την μπάλα. Ναι, πάμε παρακάτω. Η σύγκριση. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε δηλώσεις Αλεξάνδρα Πρίγιοβιτς. Αποκλείεται. Το τελευταίο 8 λεπτό. Χθες έκανε 4 διαφορετικές δηλώσεις στη Σερβία, να ξέρετε. Μία ήταν για την εθνική. Κάτσε. Α, είναι εκεί για την Nations League και τέτοια. Μία ήταν για το καλοκαίρι με τα γραφικό, τι έγινε, τι προτάσεις είχε, γιατί έμεινε στον ΠΑΟΚ. Μία ήταν με τους στόχους του με τον ΠΑΟΚ και ξανά μία όλο μαζί. Δεν ξέρω, αυτοί πρέπει να είχαν media day χθες, γιατί μέσα διάφορες έρευνες. Πόσο ενδιαφέρον έχει ο Πρίγιοβιτς έρευνες, μπράβο. Εντάξει, ρε, η Αλεξάνδρα Πρίγιοβιτς έτσι, του έδωσε την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελλο. Ναι, αλλά στο παγκόσμιο κύπελλο δεν. Ναι, ρε, παιδί, εκεί προπονητής λίγο το είδε αλλιώς, αλλά οκ. Πρίγιοβιτς είσαι, μίλησε παντού. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε λίστες, έκλεισαν οι λίστες για το Europa League και οι τρεις ομάδες πλέον. Έχετε δει τη Chelsea τη λίστα προφανώς, έτσι. Όχι, για πες. Δεν την είδατε χθες. Τι. Εσύ την είδες. Περιμένω να με ενημερώσει. Παιδιά, είναι μέσα. Καταρχάς, πέρα ότι είναι όλοι μέσα, ωραία. Σε πιάνει λίγο προσωπικά. Με έπιασε λίγο ένα δέος στο τι έχουμε να δούμε. 20 Σεπτέμβρη, ας πούμε, σε πρώτη φάση, ωραία. Είναι όλοι μέσα προφανώς. Έχει κάτι Ζηρού, Νίκο Μοσχοβίτη, έχει κάτι Μωράτα. Έχει Αζάρ προφανώς. Το όνομα που πέφτει κατευθείαν. Έχει Καντέ. Αυτή ρε, εσύ ξεστή, τότε που είχε βρεθεί με την Τότεναμ ΠΑΟΚ, στα πρώτα χρόνια του Europa League. Ναι. Τότε ακόμα οι Άγγλοι το είχαν. Ήτανε, όταν είχε παίξει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Δεν το είχαν πολύ και υπόψη του, ρε παιδί μου. Όταν είχε παίξει το ΠΑΟΚ με την Τότεναμ στην Τούμπα, ναι, ήταν πρώτη αγωνιστική. Η Τότεναμ είχε έρθει τότε με rotation που δεν είχαν έρθει. Χάρη Κέιν. Ναι. Όχι, ναι, που ήταν μικρό. Χάρη Κέιν τότε, ναι. Πιτσιρίκος, ναι. Αλλά και κάτι άλλο παιδιά πιτσιρίκος δεν παίξανε καθόλου μπάλα. Το Walker. Το θέμα, ρε φίλε, το Rose. Τώρα αυτοί τα αντιμετωπίζουν αλλιώς πλέον. Αυτό λέω ότι επειδή στα ξεκινήματα του Europa League φάγανε διάφορα χαστούκια στην Αγγλία, ναι, και αποκλεισμού έτσι, ρε παιδί μου, που δεν του περιμένανε. Τώρα το έχουν πάρει πιο σοβαρά. Και επίσης αυτό που βγαίνει από εκεί, από Αγγλία, και το λένε και στις δηλώσεις τους, είναι ότι όσο πιο νωρίς μπορέσουν να το ξεκαθαρίσουν και να πάρουν την πρόκριση και να τελειώσουν, τόσο καλύτερα για αυτούς. Και είναι ρίσκο και το κίνητρο του Champions League. Εντάξει. Άμα ξέρεις ότι άμα το πάρεις, είσαι Champions League την επόμενη σεζόν. Ό,τι και να γίνει. Ο Μύρος κατευθείαν, οπότε. Καλά, και να μην ήταν αυτό το κίνητρο. Επειδή εγώ έχω δει και την Chelsea σε όλα τα παιχνίδια της, εκτός από το τελευταίο. Ναι. Είναι και όλα τα άλλα. Που έπαιζε ο ΠΑΟΚ εκείνη την ώρα. Θα φρίξουμε για να μην το πούμε. Με αυτό σκέφτομαι. Δεν είναι η Chelsea του Κόντε που ψιλοπερίμενε. Ναι. Εκείνη περίμενε και πήγαινε στο ανοιχτό γήπεδο. Αυτό μας βόλευε. Ναι. Ωραία. Γιατί τα περιμέναμε κι εμείς. Περιμένουν αυτοί, περιμένουν αυτοί. Κάπου στη μετάφραση θα χαθούμε. Ωραία. Αυτοί πιέζουν. Αυτοί έχουν τον Καντέ. Ναι, δεν είναι μόνο τον Καντέ. Καλά, του λέω ναι. Ναι. Μιλάμε για έναν άνθρωπο τώρα που είναι όχι απλά μηχανάκι. Ο άνθρωπος έχει τον έλεγχο όλων. Μιλάμε για τον Αζάρ. Δηλαδή θα έρθουν αυτοί οι παίκτες εδώ. Σκέψω ότι με Βασιλεία, με Μπενφίκα, είχε στο μυαλό σου, ρε παιδί μου, 2-3-4 παίκτες που κλείδωνες περισσότερο επάνω τους. Και οκ, τα υπόλοιπα τα έλεγχες κάπως. Τώρα ποιον διαλέγεις.
Δεν διαλύει. Αυτό δηλαδή, είναι το, το σύστημα βοήθεια Παναγιά μου. Τώρα πρέπει κάνουμε, να κάνει 90 λεπτά ένα παιχνίδι. Είναι η καλύτερη ομάδα που έχουμε αντιμετωπίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και σαν όνομα νομίζω και σαν αξία. Όνομα. Το όνομα δεν παίζει. Την Dortmund την κερδίσαμε και δεν χάσαμε. Πάλι ρε εσύ τώρα, μιλάμε για τη Τσέλσι. Όχι, έχει ξεκινήσει και καλά. Έχει αυτοπεποίθηση. Δηλαδή αυτό που λέει, τις 4 νίκες που έχει κάνει. Δηλαδή έχει ξεκινήσει καλά στη σεζόν. Όταν ξεκινά ένα πλάνο με καινούριο προπονητή σε αυτό το επίπεδο και κάνει το 4 στα 4, αυτομάτως οι καλοί παίκτες πιστεύουν στο πλάνο. Έτσι. Δηλαδή λένε ότι αυτός δεν είναι καραγκιόζης που είναι στον πάγκο, ξέρει τι κάνει, άρα στηρίζω. Γιατί έτσι σκέφτεται ο παίκτης. Ωραία. Και από εκεί και πέρα. Και τις νίκες που έχει κάνει, 4-4 είπαμε έτσι. Οι τρεις έχουν γίνει με γκολ μετά το 75, 78, 72, ναι, 80. Γιατί αυτό που κάνει σε πεθαίνει. Ναι. Σκέψου ρε αγόρι μου να προσπαθείς να βγεις από την περιοχή σου. Ωραία. Και να βγαίνουν οι Καντέ, οι Κόβασιτς, οι Μπάρκλε, η Ζοζίνιο, ο Αφιλικουέτα, ο Αλόνσο. Δηλαδή ο Γουίλιαν είναι πάγκο. Ο Γουίλιαν δεν παίζει. Εντάξει, δεν ξέρω. Είναι πάγκο σου λέω. Δεν παίζει. Δεν ξεκινάει. Δεν έχει το ρόλο που είχε το Πέδρο παίζει. Ναι, ναι. Ωραία. Και σκέψου ότι αυτό το πράγμα να πρέπει να το σπάσεις για να βγεις εσύ στο ανοιχτό γήπεδο. 99% δεν το πετυχαίνεις και είσαι συνεχώς πίσω από την μπάλα. Και αυτή την κυκλοφορά είναι και γρήγορα. Και τρέχεις γύρω-γύρω. Άρα το ότι τα βάζουν μετά το 70 έχει λογική. Ναι. Γιατί απλούστατα, ποδοσφαιρικά καθαρά, έχεις κλάση. Έχει μια πολύ ποδοσφαιρική ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί μετά το 70. Ναι. Δηλαδή δεν αντέχεις άλλο. Λες άντε να το φάω, μπας και σταματήσουνε. Ωραία. Και υπάρχει και αυτό το θέμα από χθες με την Μπενφίκα. Το θέμα της παρουσίασης του Europa το βάλαμε χθες. Ναι, φυσικά, το μεσημέρι. Ωραία, κάποιος να μου το στείλει σε link γιατί το γραφείο τύπου δεν έχει, το έχει δει. Ναι, 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 χθες το μεσημέρι μπήκε. Θα γίνει τώρα μόλις βγούμε εκτός. Είναι και αυτό το θέμα με την Μπενφίκα που έχει βγει από χθες, το οποίο βέβαια. Είπαμε ότι είναι λίγο αστείο. Ναι. Το συζητάμε, ναι, αλλά οκ, okay, επειδή και στο ΠΑΟΚ το παρακολουθούν, το αναφέρουμε κι εμείς. Αυτοί βέβαια προφανώς και το υποβαθμίζουν, δηλαδή και με κάποιους Πορτογάλους που μιλούσα και το απόγευμα βράδυ. Αυτοί εκεί θεωρούν ότι δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος, ότι δεν υπάρχει καν θέμα. Και το αντιμετωπίζουν σε πρώτη. Όχι το αντιμετωπίζουν, βγάζουν προς τα έξω ότι πρόκειται ας πούμε, για κάτι αστείο που δεν χρειάζεται καν να του δίνουν σημασία προς το παρόν. Αυτό δεν είναι το σκάνδαλο που είχαν εμπλεχτεί με, με τα παιχνίδια, έτσι. Όχι, αυτό είναι ότι βγαίνουν κάποιες πληροφορίες για υποθέσεις από το 2014 και μετά και οι πληροφορίες διοχετεύονται στην Μπενφίκα. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι είναι πιο διαπλεκόμενοι πεθαίνεις. Καλά, καλά, ναι, δηλαδή. Αυτό το ξέρουμε. Αυτοί και οι Πόρτο κάνουν διαγωνισμό σου, λέω. Ναι, ναι. Απλά ο Πίτου τα Κώστα είναι πιο λαμόγιο από αυτό να με το. Τον παράσχο της Πορτογαλίας. Είδες μουστάκι που έχει. Θα μπορούσε εσύ όμως, αλήθεια τώρα. Ναι, ναι θα μπορούσε. Πάμε από το διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Ψέψεσαι, αγάπη, τι γελάς. Πρέπει νομίζω να κάνουμε κανένα live έξω με αυτά που ακούγονται στα διαλύματα. Ναι. Δεν θα ξεπουλήσει, πιστεύω. Γιατί ναι, εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει να γίνει πλέον. Εκεί πάει το. Όχι, όχι. Εκεί πάνε τα media, τα νούμερα. Όταν θα μπαίνει εδώ πέρα στην πόρτα, ναι, μια φορά την εβδομάδα θα έχουμε μια παρακάμερα. Μόνο εσένα, ρε παιδί μου, πώς μπαίνεις, με τι ψυχολογία. Μετά από 5 λεπτά πώς γυρνάει, μετά από 5 λεπτά πώς ξαναγυρνάει, μετά από 5 λεπτά πώς ξαναγυρνάει. Θέλεις. Η παρακάμερα της Σταυροκόλκα. Καλό, ναι. Μία φορά την εβδομάδα. Καλό είναι. Ψήνομαι πάρα πολύ, να ξέρεις. Αν το αναλάβεις. Τι θα σε ακολουθούμε μια κάμερα. Εσύ το είπες, σκάντο. Όχι, ρε, εσύ. Έριξα μια ιδέα στο. Η εκπομπή ξεκινάει 12 η ώρα. Ωραία, στήθος εκεί. 11.30-12 παρατέρα θα εμφανίζεται ο Κόλκας. Το καταλαβαίνεις από το κουδούνι. Δηλαδή, αν έρθει από εκεί. Λες, θα ακούσει ένα τέτοιο κουδούνι, λες αυτό. Λες, έρχεται καλά. Αν χτυπήσει μία φορά. Αν χτυπήσει πάνω από δύο, λες. Αν πάλι καλή ώρα μπει όπως σήμερα, θα πρέπει να είσαι λίγο έτοιμη. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, αμέσως θα χτυπήσω. Όπα, πάρε το κινητό, βγάλει την εβδομάδα. Αν το κάνω. Αν είναι παρακάμερα, ωραία. Δεν θα τρώω ξύλο όπως ένα. Και τι σε βάζεις από εκεί. Ενώ ρε παιδί μου γενικά, άμα σε πρίξω εκείνη τη στιγμή ας πούμε, που θα έχεις τα νεύρα σου και όλα αυτά και έρθω μπροστά σου, θα κάνεις ότι δεν υπάρχω, δεν είναι αυτά κάτι. Αυτά είναι μέσα στο. Είναι ο ασενικός Kim Kardashian. Έχω ζήσει με τις κάμερες, δεν είναι θέμα. Ωραία, το κλείνουμε. Το κλείνουμε, ναι. Άμα το αναλάβεις, αν το αναλάβεις. Με τι με κινητό όμως. Όχι, θα σου πάρουμε εσύ μια κάμερα, δύο GoPro. Μια GoPro. Πόσο κάνει GoPro. Αυτή είναι, εντάξει, τι είναι τώρα, 4 εκατοσταρικά, 5 σιγά. Εντάξει, η φτηνή. Παρακάμερα κάνουμε. Έκλεισε, έκλεισε. Έκλεισε. Πήγαινε πάρε μια τιμή καλή, ψάξε και πάρτε. Ωραία, εντάξει. Ούτε σε όσο χρειάζεται για το μαγαζί, δεν χρειάζεται. Γενικότερα εγώ. Όχι, χρειάζεται. Γιατί δεν μου το λέτε τώρα στον αέρα και δεν μου το έχετε πει τόσο καιρό. Γιατί τώρα μου ήρθε η ιδέα. Τι είναι 4 εκατοσταρικά, δηλαδή. Τι χρειάζεται. Πείτε μου λίγο και εμένα. Όχι, χρειάζεται μια κάμερα στην προετοιμασία, τη χρειαζόμαστε π.χ. Και στα παιχνίδια, στα ευρωπαϊκά.
Στο, θα πας εκεί στην Τζέλση, στο Λονδίνο. Η GoPro δεν συνδέεται απευθείας με, με το site, δεν μπορώ να βγάλω live εκεί. Δεν νομίζω. Γιατί? Δεν νομίζω. Γιατί ρε, μέσα από το κινητό σου. Ναι. Εγώ πιστεύω συνδέεται. Ναι, ρε, παίρνει εικόνα από το κινητό και κάνει. Γιατί δεν ξέρω, γιατί το, η GoPro έχει, η εικόνα που έχει είναι πολύ πιο ψηλή από πολλά κινητά. Ναι. Δεν δε υποστηρίζεται μετά. Θα το δούμε τεχνικά, αυτό δεν απασχολεί τον κόσμο. Άρα, αλλά μια, μπαίνουμε στο διάλειμμα όταν θα βγούμε. Θα μπεις μέσα και θα ψάξεις τι υποστηρίζει αυτό το πράγμα. Ωραία, και, και θέλω να μου στείλεις ένα mail report. Ωραία. Γιατί έτσι γίνονται οι δουλειές. Είναι mail. Ανοίγουμε μια νέα στήλη απλά να ενημερώσουμε τον κόσμο που θα είναι η παρακάμερα του Σταύρου Κόλικα. Θα τον βλέπετε εδώ 2 ώρες την ημέρα, 3 ώρες την ημέρα. Εδώ. Ωραία. Τέλεια. Το κάνουμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχει βγει προπόνηση πρώτα απ' όλα. Ναι. Ο Κίτσιου είναι ένα μικρό θέμα. Έχει ένα ελαφρύ διάστρεμα εκτός για μερικές ημέρες. Και ο Κρέσπο αντίθετα επέστρεψε κανονικά, έλειπε χθες γιατί είχε ένα προσωπικό θέμα. Βυζένει, η ώρα που βυζένει είναι. Εντάξει, τώρα λογικό είναι, η γυναίκα του γέννησε, είχε μία παραπάνω. Για πες μας, γιατί εμείς δεν καταλαβαίνουμε αυτό. Λογικό είναι, εξήγησε το. Άκου Σταύρο, όταν γεννάει μία γυναίκα, ναι. Ωραία, το πρώτο διάστημα είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Για λόγους που δεν μπορείς να καταλάβεις. Είναι όλα τα διαστήματα. Είναι ξεκάθαρα εύκολα. Ναι. Για λέγε. Έλεος. Ναι. Λοιπόν, ας περάσουμε κάποια κοινωνικά. Έχουν αυτό με τις ορμόνες. Δε. Είναι τρελές κανονικό. Ας περάσουμε κάποια είναι κοινωνικά μηνύματα. Ναι, ναι. Όταν γεννάνε οι γυναίκες σας, επειδή εγώ το ζω τώρα πολύ κοντά. Οι γυναίκες μας. Δικό μας δεν είναι, αλλά πρέπει να ψαχτούμε. Ναι, για λέγε. Δεν πειράζει, μπορεί να είναι κάτι άλλο στο εξωτερικό, δεν ξέρεις το παιδί μου. Όταν γεννάνε οι γυναίκες σας, θέλει λίγο καιρό στήριξη. Φυσική παρουσία, να είστε εκεί. Γιατί, να σου πω γιατί όμως. Γιατί αν δεν το κάνεις εκείνο το διάστημα, μετά θα το βρίσκεις μπροστά σου μια ζωή. Εντάξει τώρα Σταύρο. Απλά χρειάζεται να είσαι εκεί. Ωραία. Ναι, ναι. Και η γυναίκα του ήταν και στην Ισπανία. Τα γέννησε, τέλος πάντων ήταν μια περίπλοκη κατάσταση. Δεν έχει εμπιστοσύνη τις ΜΕΕ στις Ελληνίδες η γυναίκα του, Απλά ήθελε. Εντάξει, αυτό λογικό είναι. Εσύ ήθελε να είναι με την οικογένειά τη. Άλλο στην κάστοση. Συγγνώμη. Ωραία. Καταρχάς, έλεος. Έπεσε σε μια περίοδο που ο Πάοκ είχε σημαντικό παιχνίδι. Δεν θα μπορούσε να είναι μαζί τη ο Κρέσπο, μόνο τη θα γεννούσε γυναίκα. Τι θα έκανε δηλαδή. Έχει ο Πάοκ υπαλλήλου που θα μπορούσαν να καλύψουν το κενό. Δηλαδή είναι πολύ λογικό να γελά με υπάλληλο του Κρέσπο. Να γελά με υπάλληλο του Κρέσπο. Για να έχει. Ωραία, είναι πολύ λογικό να θέλει να γεννήσει με κάποιον υπάλληλο του ΠΑΟΚ, α πούμε. Ναι. Είναι πάρα πολύ λογικό. Είναι επαγγελματισμό. Και το συζητάμε σοβαρά τώρα αυτό ναι, το πράγμα. Ναι. Είναι πάρα πολύ λογικό. Ωραία, ωραία, το βρήκαμε. Εντάξει, πολύ λογικό. Ωραία, λοιπόν, γέννησε. Πήγε ο Κρέσπο. Γέννησε η γυναίκα και ο Κρέσπο πήγε. Πήρε ναι. μία παραπάνω ημέρα άδεια. Τώρα να είναι κοντά εκεί πέρα για προσωπικού λόγου, τέλο πάντων, και επέστρεψε σήμερα. Ναι. Οπότε μοναδική απουσία από αυτού που είναι εδώ, ο Κίτσιου. Μέσα ο Καρέλο. Ο μενεμενιώτη Σταρ. Εντάξει. Πώς δεν κάνεις αλλά με αυτό μπορώ κάθε φορά που το λες. Γιατί έχω εκπαιδευτεί. Μενεμενιώτη Σταρ. Ωραία. Το είπες, είναι δύσκολο να το είπες, ναι. Ωραία, αυτά από την πίστη. Ο Καρβαχάλ των φτωχών. Είναι εντάξει. Έχει κάτι σοβαρό, όχι το παιδί μας. Όχι, είπαμε ελαφρύ διάστρεμα. Δεν είναι κάτι μερικές ημέρες. Έχει διάστρεμα στη Μενεμένη τώρα. Είναι 3 λεπτά. Τώρα επειδή είναι και διακοπή, μέχρι το Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, Τρίτη που θα επιστρέψουν σιγά σιγά και οι υπόλοιποι θα είναι κανονικά. Ωραία. Ναι, γιατί δεν είναι για να λείψει και πολύ. Ο Κίτσιου, ο οποίος πάει να παίξει μετά, έτσι. Με αιμάτος να είναι εκτός. Πρεμιέρα στην Τούμπα. Νομίζω θα δούμε πιο πιθανό σενάριο να δούμε Βιερίνια δεξιά, Τόσκα αριστερά. Λέω εγώ με το μυαλό μου το φτωχό. Ρε Σταύρο, όμως αυτό πάει πολύ αλλαγή στην αλλαγή. Δεν ξέρω, πολύ περιπλέκεται. Εντάξει, θα δούμε βέβαια και πώς θα πάει μέχρι τότε. Πρώτο παιχνίδι Τόσκα δηλαδή με Τσέλσι. Καλά, μπορεί να παίξει και με τον Όφη. Ναι, ρε παιδί μου, okay. Όταν γεννάνε οι γυναίκες μας, έχουν ακόμη μία επίσημη δικαιολογία να κάνουμε το παγόνι. Το ίδιο συμβαίνει πριν και κατά τη διάρκεια της περίοδου τους. Έτσι. Δεν υιοθετώ. Λέει ο αδερφός Πέτρος. Δεν υιοθετώ. Εντάξει. Προφανώς και έχει την εμπειρία. Έχει την εμπειρία. Παρότι η γυναίκα του είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα, πολύ καλό παιδί. Ωραία. Αλλά είναι γυναίκα. Ναι, δεν υιοθετούμε σαν εκπομπή όμως αυτό το πράγμα. Το καταδικάζουμε αυτό που λέει. Ξεκάθαρα. Όχι, όχι. Στηρίζουμε αυτό που λέει. Ναι, νομίζω. Okay. Πιστεύω ότι συμφωνούμε σε αυτό το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Αυτό το πράγμα που σου έδειχνα πριν το είδες. Τι έκανε ένας φίλος του Άρη, παιδιά, το είδατε. Ειλικρινά τώρα. Είναι Θεός. Πέφτει το αποθεώνω με το Pornhub. Ναι, ναι, ναι. Είναι Θεός. Δηλαδή. Είναι Θεός. Αποθεώνω με τον φίλο του Άρη που το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Είναι ένα από τα πράγματα που. Ρε, παιδί μου, δεν μπορεί να το σκέφτηκε αυτός ο άνθρωπος. Το σκέφτηκε όμως. Συγκεκριμένοι άνθρωποι, έτσι. Ναι. Εντάξει. Το σκέφτηκε και είναι Θεός, τον αποθεώνουμε. Είναι επίτιμο μέλος της εκπομπής παρότι ανήκει σε στρατόπεδο άλλης ομάδας. Αυτό. Ναι. Στα δικά μας τώρα. Ας το φίλο του Άρη που έκανε όντως κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Παρακολουθούμε δηλώσεις Μίκαελ Σκίμπε. Δεν μας ενδιαφέρει η εθνική. Ο οποίος... Ναι, κάτσε, έχουμε εκεί. Δεν είμαστε τον National 24. Έχουμε εκεί πέλκα όμως.
Και τι έγινε. Δεν μας ενδιαφέρει ο Πέργας. Δεν μας ενδιαφέρει ο Πέργας στην Εθνική. Δεν πάνε με τα μπλε. Δεν πάνε για βασική. Έτσι διάβαζα. Ανένας. Όχι. Ούτε ο Πέλκας. Όχι, όχι, όχι. Θα παίξει δηλαδή για τα παίξει. Στο 10 ετοιμάζει το Μάνταλο. Λένε. Ναι, πρέπει να παίζουν τα βίσματα, ρε. Okay. Εγώ αν ήμουν ο Πέλκας, θα έλεγα να παίζω πίσω ο Μάνταλος. Ωραία, χάρηκα πολύ, τα λέμε, άντε στο διάλογο. Μα γι' αυτό το διάβασα, ρε. Γιατί έλεγε η σκέψη και όλα αυτά και λέω εντάξει, θα είναι μέσα. Και διαβάζω και δεν είναι. Δηλαδή ο άλλος έχει, έχει double-double στην ομάδα που πήρε κανονικά το πρωτάθλημα. Πήρε το κύπελο μέσα στην έδρα του αντιπάλου. Παραλίγο να παίξει ο Μίλος Τσάμπιος Λίνκ περνώντας και την Κουτσή Μαρία. Και παίζει ο Μάνταλος. Ποιος Μάνταλος, ρε. Άντε, ρε. Μα θα σου πω και το άλλο, στα μπακ που έχει θέμα και το βγάζουν τόσες μέσα, δεν ξεκινάει το Γιαννούλη. Αριστερά έχει, ρε. Δεν το... Ναι, ρε, έχει το Γιαννούλη όμως. Μια χαρά έχει ξεκινήσει. Κάτσε λίγο, ποια αριστερά μπακ έχει. Σταφυλίδη δεν πήρε. Όχι, δεν είναι ο Σταφυλίδης. Γιαννούλη έχει. Τζαβέλα ξεκινάει. Τον δοκίμασα, αλλά δεν είναι σίγουρος κι αυτός. Ποιος άλλος είναι αριστερός μπακ. Περίμενε, το σου πω. Με ποιον παίζουμε. Δεν έχω ιδέα. Παίζουμε Σταλίν πρώτα. Εστονία. Ναι, και ναι. Μετά παίζουμε Ουγγαρία. Αυτό γιατί λέει η Δύση. Ναι. Παίζουμε Ουγγαρία τη Δευτέρα, νομίζω. Ή την Τρίτη. Αυτά τα δύο παιχνίδια. Αυτό το Nations League είναι κάτι αντιφιλικών. Έτσι λένε, αλλά παίζουν και φιλικά παράλληλα. Ναι, κάποιες άλλες ομάδες. Ναι, όχι από την Ευρώπη. Εγώ και φιλικά είδα κάπου. Όχι, ρε, εσύ. Εκείνες είναι οι ομάδες που σκέψω ακόμα και ο Άρντα παίζουν για της Αφρικής. Ο Νικόλας Πατέρας κάνει στο Ναύπλιο που βαράει πέναλτι. Ωραία. Από εκεί και πέρα. Ας επιστρέψουμε λίγο, ρε παιδιά, στο πάω. Πάω 24 είμαστε. Ναι, ναι. Μπείτε λίγο σε μια σειρά. Ναι, αγαπητοί. Λοιπόν, ο Καρέλης ήταν κανονικά στην προπόνηση. Σήμερα περιμένουμε το βίντεο από την ΠΑΟΚ με την πρώτη του συνέντευξη. Χθες μίλησε στην κάμερα του ΠΑΟΚ TV. Να κάνουμε κάτι για αυτό το μαλλί, Σταύρε, λες ή όχι. Πρέπει τώρα, άμα το συναντήσω κάπου, θα το κάνω σε κανένα καφέ στο κέντρο, θα του πω αδερφέ, φτάνει. Μαζεύονται πολλοί ρε τώρα. Είναι και ναι, Πασχαλάκη. Είναι και ο Καρέλης. Στον Καρέλη πάει περισσότερο. Το Λάμπρο το φάγαμε. Το Λάμπρο όμως ήταν φυσικό, νομίζω. Δεν είναι φυσικό. Δεν ήταν καστανός όμως. Δεν είναι. Απλά είναι λίγο φτιαγμένο, ρε παιδί. Μπήκε ένα μια Λορεάλ νούμερο 5. Ναι, οκ, αλλά ήταν. Πρέπει να γίνει, παιδιά, με αυτό δεν είναι τώρα, εντάξει. Ναι, όχι, θα πούμε στον Νίκο Καρέλη, τον πολύ καλό αυτόν ποδοσφαιριστή που πιστεύουμε όλοι ότι μπορεί να αναβαθμίσει την καριέρα του μέσα από την παρουσία του στον ΠΑΟΚ, ότι δεν, αυτό το μαλλί είναι λίγο, ναι. δεν είναι ΠΑΟΚ, δεν είναι ΠΑΟΚ. Χθες το μεσημέρι ήταν στην Τούμπα, οι πρώτες φωτογραφίες βγήκαν από τους εκπροσώπους του, παραδοσιακά πλέον αυτό το πράγμα, στα social media. Μετά έβγαλε και ο ΠΑΟΚ διάφορες φωτογραφίες, εντάξει ήταν πολύ ωραία φωτογράφηση και πάλι, ήταν ιδιαίτερη. Και ο ΠΑΟΚ πόνταρε σε αυτό το Hulk και ποιος είναι ο αγαπημένος σας σούπερ ήρωας και όλο αυτό. Έτσι το βγάλανε προς τα έξω. Και σήμερα περιμένουμε τη συνέντευξη, νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Εγώ πάντως αν τον παίκτη μας να πρασινίζει θα προβληματιστώ. Και εγώ τι λέει ρε, το σκέφτομαι, είναι δυνατό. Δηλαδή έλεος. Αλλά μοιάζει και με το Hulk τον ποδοσφαιριστή. Ναι, μα γι' αυτό δεν είχε βγει το... Δεν έλεγαν ο Hulk του Θαχόντερος πάντων τότε στα πρώτα του χρόνια. Για τον Hulk τον ποδοσφαιριστή, όχι για τον... Έχει ίδια σωματοδομή, αριστερό πόδι, ίδια στοιχεία πάνω κάτω. Απλά ο Hulk όταν σούταρε εκτός περιοχής. Δηλαδή ο τερματοφύλακας έλεγε όχι ρε, όχι ρε, όχι βρήκε χώρο, μία. Πάντως είναι σε καλή κατάσταση ο Καρέλης, έτσι κι αλλιώς. Έχει βγάλει κανονικά προετοιμασία με την Γκένκ, έχει παίξει στο ευρωπαϊκό με τη Φόλα S. Οπότε κανονικά από αυτό το κομμάτι... Με τη Φόλα S, προφανώς. Βλέπεις εδώ πέρα, σας παρακαλώ. Έχεις παίξει Φόλα S, δηλαδή αυτό μας λες τώρα. Όχι απλά, το θυμάμαι, το έχω διαβάσει το παιχνίδι, ούτε ξέρω πού είναι, δεν ξέρω. Ναι. Μόνο New Sense, Σταυροκόλλητα. New Sense, αυτή είναι η Ιρλανδία. Ιρλανδία, ναι, μπράβο. Έχει μόνο το όνομα, εντάξει. Με τη Φόλα S, λοιπόν, έχει παίξει, οπότε είναι σε καλή κατάσταση. Τώρα από εκεί πέρα το, αυτό που μένει είναι να προσαρμοστεί λίγο σε αυτά που θέλει ο Λουτσέσκου τακτικά κυρίως. Αλλά και πάλι νομίζω ότι ο Καρέλης έχει δείξει ότι είναι ένας παίκτης που το έχει αυτό το πράγμα. Έχει παίξει σε Ρωσία, έχει παίξει στον Εργοτέλη, έχει παίξει στον Πανιόνιο, έχει πάει στο Βέλγιο και έχει κλιματιστεί αυτομάτου. Ναι, Παναθηναϊκό μετά τη Ρωσία πήγε. Ναι. Έχει παραστάσεις, έχει αλλάξει χώρες, έχει καλή ηλικία, έχει κίνητρο. Περιμένουμε τον Νίκο Καρέλη. Εγώ θέλω να δω γρήγορο σχήμα μπροστά. Mm-hmm. Δηλαδή όταν θα πάρει ανάσταση σου πριν, γιατί είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα το πάει το έργο Λουτσέσκου μπροστά. Δηλαδή και το Πέλκας Καρέλης έχει τεράστιο ενδιαφέρον και το Καρέλης Πρίγιοβιτς Ακπόμ έχει τεράστιο ενδιαφέρον και το Πέλκας Ακπόμ έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Ο Ακπόμ το οποίο είναι το που λένε, το έχετε καταλάβει πιστεύω. Ναι, νομίζω ότι και στον Όφη θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα επιλέξει ο Λουτσέσκου. Γιατί σκέψω ότι ο Πρίγιοβιτς παίζει χωρίς ανάσα από το ξεκίνημα, τώρα θα είναι εθνική. Και χωρίς προετοιμασία ουσιαστικά. Ναι. Ναι, θα είναι εθνική τώρα που από ό,τι λένε και οι Σέρβοι θα πάρει 90 λεπτό είτε στο ένα παιχνίδι είτε στο άλλο τη Σερβία.
Οπότε πάλι, ουσιαστικά στο πρίγκιπ δεν σταματάει ούτε αυτήν την εβδομάδα. Παίζει στον Όφη εκτός έδρας. Δεν αποκλείεται να δούμε κάτι άλλο. Να δούμε τον Ακπόμπλε. Και... νομίζω σε κάποια φάση ο πρίγκιπς θα πρέπει να, για τον πρίγκιπς θα πρέπει να γίνει μια διαχείριση λίγο ξεχωριστή, έτσι δεν είναι. Εγώ είμαι τη άποψη να διαβάζει ο προπονητής τα παιχνίδια και όταν χρειάζεται πιο κινητικό παίκτη να παίζει. Ναι, σκέψου τώρα, επιστρέφει. Έχει Όφη, είναι εκτός έδρας. Ωραία. Γιατί να μην δεις τον Ακπομ και μετά την Πέμπτη που παίζει εδώ με Τσέλσι να παίξει με τον Πρίγκοβιτς κορυφή. Έχει πάρει και ο Πρίγκοβιτς σε μια ανάσα. Ή το αντίθετο. Έχει πάρει και το αντίθετο όμως. Καλύτερα νομίζω ότι κολλάει ο Πρίγκοβιτς στο εντός του Ντούμπα σε αυτό το μάτς. Κοίτα να δεις. Είναι και λίγο ισορροπίες άλλες πετάει εκεί οπότε. Τον Πρίγκοβιτς τον βάζεις στη Τσέλσι. Δεν μπορείς να τον βάζεις. Ναι, ναι. Είναι άλλες ισορροπίες εκεί μετά, ναι. Ναι, με τη Τσέλσι τον βάζεις. Οπότε δεν αποκλείεται να γίνει αυτό το πράγμα, να το δούμε. Μου φαίνεται πολύ ωριακό ρε παιδί μου να παίξει ο Πρίγκοβιτς Όφη. Τσέλσι και μετά έχει την ΑΕΚ στην Τούμπα πάλι. Δηλαδή και εκεί. Δεν μπορεί μετά. Δεν, είναι χωρίς ανάσα ο άνθρωπος μετά. Ναι, ναι. Και δεν είναι ότι έχει και παιχνίδι άλλο. Ναι. Το επόμενό σου πιο χαλαρό παιχνίδι είναι με Απόλλωνα Σμύρνης αρχές Οκτώβρη στην Αθήνα. Δηλαδή πάλι, δεν έχει. Ναι. Τα παιχνίδια σου μετά είναι. Σε αυτό το γήπεδο που όποτε έχω πάει τα νεύρα μου τσατάλια. Δηλαδή. Μα γιατί. Ναι, δεν κερδίζει εκεί πέρα. Ε? Μα γιατί. Κοίτα, πρώτα απ' όλα επειδή είσαι μικρή και δεν έχει γεννηθεί. Ναι. Δεν κερδίζαμε ποτέ μέσα στη Ριζούπολη. Ποτέ. Πλην τη χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα. Ξεκινάμε από τα βασικά. Αλλά φέτος το κερδίζει στη Ριζούπολη. Μας έχει κάνει μια κηδεία ο Απόλλωνας σε έναν ημιτελικό κυπέλλου με Ντέμι Νικολαίδη ναι, τότε ναι. Από τις κηδείες. Όχι. Τι ναι, λέω, ρε. Με Ντέμι, καλά το είπες. Με Ντέμι ήταν. Ναι, ρε. Μια από τις κηδείες της μυθικές. Ήταν, δηλαδή ήταν τώρα που ο Ντέμις άρχισε να γίνεται γνωστός. Η πρώτη ναι, χρονιά, ναι, η δεύτερη ναι, τώρα δεν θυμάμαι. Ναι. Μας έχει κάνει μια κηδεία που λες εδώ ακόμα τον ψάχνει ο Γιουγκούδης. 1-3, πώς έχει λήξει με τελικό σου. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι τη... ναι, μια κηδεία από τις λίγες. Με Στέφενς πάμε εκεί. 3-3 με Ντάνι Χούσεν να έχει χάσει 94 γκολ. Εκείνο το τεράστιο παίκτη που ήρθε. Ναι, ναι, ναι. Και ο οποίος δεν πρέπει να παίζει ποδόσφαιρο. Που έβγαζε τα φίλια του. Ναι. Και καπάκι πάω πέρσι. Από το 35 με παίκτη λιγότερο. Ναι. Αυτή δεν μπορώ να βάλω γκολ. Ναι, ναι. Λιποθυμάνε, κάνουν ράνουν, αυτοί πέφτουν καθυστερήσει όλη την ώρα. Ο Στυλιαράς 3 λεπτά. Άντε, ρε αγόρι μου. Άντε, και ο Μακ Δοκάρη στο 90. Πόσο κουραστικό εκείνο το παιχνίδι. Δεν μπορούσα να βγάλω στην έβρα. Ναι. Φύγαμε από το γήπεδο και ήμασταν. Ναι, και ξεκίνημα τη σεζόν που δεν κάθονται και τα αποτελέσματα, έτσι. Ναι. Τότε δεν ήταν, πέρσι. Ναι, ήταν πριν ακριβώς, την Ξάνθη. Ακριβώς. Όλο εκείνη η σειρά. Τέλος πάντων, με τα πολλά λοιπόν, είναι όντως ένα θέμα η διαχείριση των φορ. Είναι ένα θέμα από την πλευρά του Λουτσέσκου το πώς θα δώσει ρόλους σε Ακπόμ και Καρέλη. Mm. Ναι. Είναι θέμα. Θα θυσιάσει σε κάποια παιχνίδια τον Μπέλκα, θα θυσιάσει σε κάποια παιχνίδια τον Πρίγκοβιτς. Θα πρέπει να θυσιάσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί είναι παιδιά τα οποία έχουν στοιχεία που μπορούν να δώσουν πράγματα στην ομάδα, όπως είναι ένταση, όπως είναι ταχύτητα, όπως είναι κίνηση. Και από ό,τι είδαμε, Ακπόμ, μια φορά που του ήρθε, εσωτερικό δείχτη πήγε μπάλα. Ναι. Και δεν είναι τυχαίος ποδοσφαιριστής, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εγώ θα μου μείνει μια φορά που πέτυχα το χαρίσει στην προετοιμασία χαλαρό. Μου είπε ότι ο Ακπόμ ήταν ο καλύτερος φορ που πέσει στο Βέλγιο πέρσι. Mm-hmm. Και το έχω κρατήσει αυτό το πράγμα. Θα δούμε. Θα δούμε. Κοίτα, όσο μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για τη διαχείριση του Πρίγκοβιτς και γενικά των φορ, Καρέλη και Ακπόμ, άλλο τόσο πιστεύω ότι υπάρχει για τα χαφ, για τη μισή γραμμή. Βέρμπλουμ, Μαουρίτσιο είναι το δίδυμο. Ναι, ο Βέρμπλουμ όλο αυτό το διάστημα από την Τρίπολη και μετά ακολουθεί και μόνος του με την ομάδα πιο εντατικό πρόγραμμα. Και πλέον αυτό που βγαίνει και από την ομάδα είναι ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από όταν. Από εκείνο το παιχνίδι που ήταν η εικόνα του όταν πολύ κακή. Okay. Όχι, με την Τρίπολη στην Τούμπα, η εικόνα του ήταν πολύ κακή. Και σε μερικούς έμεινε αυτή η εικόνα. Δηλαδή ακόμα. Πάντα μένει η εικόνα, απλά συνέπεσε και με μια φάση του αγώνα που και η ομάδα ήταν τραγική και γενικότερα. Και νομίζω ότι γι' αυτό και ο Λουτσέσκου μετά το είχε πει και μόνος του ουσιαστικά, ότι έκανε λάθος που τον έβαλε. Γιατί στον κόσμο δεν του μένει εύκολα το ότι, OK, βιάστηκα να τον βάλω. Δεν άντεξε ο Κάνιας, δεν ζήτησε αλλαγή. Ναι, δεν είναι αυτός που είδατε. Ο Κάνιας ήταν ή ο Μαουρίτσιο. Ο Κάνιας ήταν. Ναι. Και η εικόνα τη ομάδα τέτοια. Δηλαδή, τι με έκανε ο Βέρμπλουμ σε αυτό το παιχνίδι που ήρθε. Εντάξει, πλέον πάντω είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Αυτό λένε κιόλα στον ΠΑΟΚ. Και λογικό είναι. Έχει κάνει πιο εντατικό πρόγραμμα. Νομίζω ότι και αυτό από Όφη και μετά θα μπαίνει σιγά-σιγά. Και νομίζω ότι πάει και αυτό για Τσέλση εκεί πέρα. Γιατί εντάξει, θε αυτό το παίκτη εκείνο το παιχνίδι. Πώ θα κόψει εκείνο το κέντρο τη Τσέλση, δηλαδή. Το Βέρμπλουμ. Ναι, θε να δώσει 5 κλωτσιέ. Πέντε κλωτσίες είναι κόκκινη σε αυτό το παιχνίδι. Όχι, όπως τις δίνει αυτός. Έχεις δει και βίντεο από Ρωσία. Ναι. Δεν είναι αυτό το πάω, ντάμ, το πόδι. Το κάνει πιο ύπουλα αυτός. Ναι. Βαράει, αλλά το ξέρει πώς θα το κάνει. Έχει και εμπειρία. Εντάξει. Mm-hmm.
Και το χρειάζεσαι εκείνο το μάτς. Τέλος πάντων. Ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε μία από ό,τι βλέπω. Πάμε στο διάλειμμα. Αφού υπάρχει το σοκαριστικό φαινόμενο η γραμματέας του Λίμπερο κατά 3,4 η Μαριλίζ να τρώει για δεύτερη συνεχόμενη μέρα μπάμιες με την αισχρή δικαιολογία μια κατσαρόλα έκανα τι να κάνω. Μοίρασε στη γειτονιά. Δηλαδή πραγματικά, δεύτερη μέρα σε μπάμιες, πιστεύω στο Στάλινγκραντ. Τη δεύτερη μέρα προσπαθούσα να φάω ποντίκια. Είναι σκληρό. Είναι σκληρό δεύτερη μέρα σε ρί, εντάξει. Δεύτερη μέρα, πολύ βαρύ, πολύ βαρύ. Απλά είναι αυτό που παθαίνουμε όλοι οι νέοι στην κουζίνα Σταύρε, που πολλές φορές δεν υπολογίζουμε σωστά. Εντάξει, γειτονιά δεν έχουμε. Δηλαδή, βγαίνει ρε παιδί μου παραπάνω, βγαίνει λιγότερο. Βασικά πιστεύω βγαίνει παραπάνω, όχι λιγότερο. Εκεί είναι το. Το μόνο πράγμα που δεν βγαίνει ποτέ παραπάνω είναι πατάτες στο φούρνο. Βγαίνει λιγότερο. Το δράμα των ανθρώπων που μαγειρεύουν. Ναι. Τι καλά που δεν μαγειρεύω. Αγάπη, δεν γίνεται όμως έτσι. Ξέρω να κάνω μακαρόνια. Δηλαδή είμαι μια μέρα στην Πηλαία και σε παίρνω τηλέφωνο και σου λέω να σου πω. Έχεις τίποτα. Μακαρόνια. Θα παραγγείλουμε πίτες, λέει η Αναστασία. Ναι. Αλλά θα φας μακαρόνια, ξεκάθαρα. Τρεις μέρες λοιπόν όλοι δικαιούμαι από το σπίτι και τρώω μακαρόνια. Παίξε το κορμί θανατηφόρο γιατί τώρα εξηγούνται όλα. Αγάπη μου, μακαρόνι δεν γίνεται. Παίξε το λίγο, σε παρακαλώ. Κορμί θανατηφόρο. Περίμενε, παίξε το μικρόφωνο. Ναι. Έλα. Έχουμε και λέμε λοιπόν μπάσκετ. Ήρθε ο Γκάρετ. Ο τελευταίος Γκάρετ που έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Να υπενθυμίσουμε τους παλιότερους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Είναι αυτός που μας έστησε στο τελικό της Ταουγκρές. Καλός παίχτης. Καλός παίχτης, αλλά μας έστησε. Ήταν πολύ ματιασμένος. Στο τελικό της Ταουγκρές, όπου τον βρήκανε και τον μαζέψανε λιώμα με κάτι γκόμενες και τον βάλανε στο αεροπλάνο. Για να μαθαίνουμε λίγο ιστορία μπάσκετ. Ναι. Έφτασε φυτό στη Βιτόρια. Μπήκε να παίξει. Δεν συνάντησε αντίπαλο. Είχε φάει 40 πόντους από τον Ραμόν Ρίβας. 40 πόντους από τον Ραμόν Ρίβας. Μαζί με το άλλο το παιδί που έπαιζε στο 4 τότε, δεν θυμάμαι πώς το λένε, ένα που κάνει εκπομπή μαζί μου το απόγευμα. Κοντός ένας που είναι εκεί. Ένα stretch 4 που παιδί, ήταν. Ένα παιδί, αυτό εδώ, stretch 4. Undersized 5. Ναι, ο Μπατίστο των Λευκών. Ναι. Πώς το λένε. Και πήρε ένα rebound. Ναι. Η στατιστική του σε εκείνο το παιχνίδι είναι ένα rebound. Πολύ κακό βράδυ. Έτυχε, τι να κάνει, συμβαίνουν αυτά. Δεν συνδυάζουμε τον τωρινό Γκάρετ, παρότι του μοιάζει. Νομίζω ότι εκείνο ο Γκάρετ ήταν πιο ψηλό και λίγο πιο. Πιο ψηλό, 2-10 ήταν εκείνο. Πιο χτιστό ήταν εκείνο. Όχι, αυτό όμω ήταν. Λεπτοκτιστό ήταν και εκείνο. Ο Γκάρετ εκείνο είχε πολύ μεγάλε πλάτε. Και εδώ όμω είχε κάτι τεράστιο. Αλλά και αυτό καλά είναι σωματικά. Δεν έχει σχέση με εκείνον τον Γκάρετ. Το παιδί ήρθε για να αντικαταστήσει τον Οσμάν Κρουμπάλι, το μοναδικό αθλητή σε ομαδικό άθλημα που παίζεται με τα χέρια. Πολύ καλός. Που δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα χέρια. Πολύ καλός παίκτης. Ωραία. Πολύ χρήσιμο σε κάθε ομάδα. Φέτος αυτό. Γιατί δεν τον πήρε καμία ελληνική. Την όμορφη Πιστόλια που πήγε εκεί πέρα, δεν ξέρω πού είναι αυτή η χωριοπόλη, τι είναι στην. Είναι ένα χωριό. Κομόπολη, ας πούμε. Κομόπολη που δεν είναι ήρεμη. Ναι. Και τον μπάσκετ το παρακολουθούν τρώγοντα σπόρια. Ναι. Τέτοιο καιρό του χρόνου θα έχουν 50 συλλήψεις, εντάξει, δικαστήρια και από τον εκνευρισμό που θα πολύ προκαλεί καλός, ο Κρουμπάλι. Πολύ χρήσιμος παίκτης σε κάθε ομάδα, ναι, ο Κρουμπάλι. Ναι. Πολύ καλός. Μίλα μας για τον Γκάρετ τώρα. Τι λοιπόν, διαφορετικό θα δούμε. Κοίταξε τώρα, ο Γκάρετ. Καλάθια πάνω από τις μπασκέτα βασικά, θα τη βάζει μέσα. Είναι παίκτης ο οποίος, ναι, ξέρει να τελειώνει φάσεις. Είναι ξεκάθαρο, έτσι. Δεν είναι ότι είναι σκόρερ ψηλός που θα βάζει, ξέρω εγώ. Του δίνει την μπάλα και παίζει με πλάτη, ας πούμε, και τελειώνει. Αλλά γενικότερα στο κομμάτι του pick and roll είναι καλό στο να τελειώνει η φάση. Δηλαδή κάτω από το καλάθι θα σηκωθεί και θα καρφώσει. Απλά πράγματα. Mm. Ωραία. Και δεν έχει και καμιά ελπίδα να τον κόψει. Γιατί έχει ορμή στο είναι αρκετά δυναμικός, ναι. Είναι αρκετά δυναμικό. Ναι. Είναι παίκτη που είναι εξαιρετικό στο κομμάτι τη άμυνα πάνω από το στεφάνι. Δηλαδή παίκτη που σχεδόν κάθε χρόνο έχει δύο τάπε μέσω όρο. Υπάρχει παιχνίδι στο κολέγιο που έκανε 14. Ναι, να υποθέσω έπεσε με τον Παπαστούφ και τον Γκρινιάρη. Ήταν στη δεύτερη σεζόν του στο κολέγιο, ωραία. Και έκανε 14 τάπες σε ένα παιχνίδι. Δηλαδή, πρέπει να ήταν, τι να πω τώρα, ρε φίλε, οι αντίπαλοι, το μυαλό του πρέπει να. Στο μεταξύ, παρά το όλο ψάξιμο, δεν υπάρχει κάπου ένα βίντεο δυστυχώς από αυτό το παιχνίδι. Είναι σε το Άρη σου είπε, μάλλον το 14-0. Δεν υπάρχει κάπου βίντεο. Υπάρχει μόνο μία τάπα από το 14 κάπου βρήκα. Δεν υπάρχει κάπου. Ο ατζέντη του μάλλον τότε, ή δεν είχε τότε μάλλον, ή στην πορεία αυτό το παιχνίδι δεν τον βρήκε. Πετούσε ετό. Ναι, τέλος πάντων. Είναι παίκτη ο οποίο κοστίζει φυσικά πολύ λιγότερο από το Κρουμπάλι. Δεν νομίζω ότι έχουν. Δηλαδή, αυτό είναι πιο ψηλό. Είναι 2-6. Ο Κρουμπάλι ήταν δίμετρος.
Είναι πιο. Ρε παιδί μου, ο Κρουμπάλ ήταν πολύ ευέλικτος παίχτης. Μπορούσε να ακολουθεί εύκολα κοντύτερους. Γι' αυτό το κομμάτι του έβινε δυνατότητα. Η ευελιξία του έβινε έτσι πλεονέκτημα σε κάποιες τέτοιες φάσεις. Σε κάποια άλλα, ας πούμε, κάτω από το καλάθι με λίγο ψηλότερος παίχτης, δεν μπορούσε να τελειώσει η φάση. Αυτός είναι πιο ψηλός. Μπορεί να τελειώσει, είναι πιο δυναμικός. Είναι παίχτης ο οποίος επίσης μπορεί και αυτός, έτσι έχοντας δει πέρσι πώς έπαιζε ο Πάκ του Παθοδόρου, να αλλάζει στα screen και να μένει με κοντύτερους. Αφού 203 λέει για το Κουμπάλι. Βγάλτε με από το ρεπορτάζ του Μπάσκετ. Πολύ καλό τον κάνετε. Εξαιρετική επιλογή. Τι γίνεται με ο Williams. Σταύρο, αν συνεχίσει ο Νίκος να εκθιάζει το δισκοβόλο Κουμπάλι, βγάλτε με από το ρεπορτάζ του Μπάσκετ. Άκου, 203 αδερφέ μου. Μπασκετικέ τεράστια. Μπασκετικέ, επειδή είσαι γενιά μου και το έχω καταλάβει. Ναι. Ο Νίκος, επειδή στην τρυφερή ηλικία της εφηβείας δεν είχε ζήσει αυτά που ζήσαμε εμείς, μπορεί να ανεχτεί και καλαθοσφαιριστές οι οποίοι δεν μπορούν να πιάσουν την μπάλα. Ωραία. Επίσης μπορεί να ανεχτεί άνθρωπο ο οποίος είναι κάτω το καλάθι και χτυπάει την μπάλα στο ταμπλό αντί να τη βάλει μέσα και βγαίνει αυτή το τρίποντο. Ωραία. Μπορεί. Οι αντοχές του είναι διαφορετικές. Εμείς που έχουμε δει Walter Berry, Chuck Sacreford, ωραία. Πώς το λένε? Φάντερμπεργκ. Φάντερμπεργκ. Θάντερμπεργκ, πήγα να τον πω στο μεταξύ. Ο οποίος δεν έπαιζε το τελικό της Βιτόρια. Επειδή δικαιούμασταν λιγότερο σε όλους. Δεν είχε δικαίωμα. Ποιους άλλους να πω τώρα? Τον Μπάρλοου, τον Άντωνι Μπόνερ. Ψηλούς δηλαδή που σηκωνόντουσαν από τα 4 μέτρα και τα βάζαν όλα. Εντάξει. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε τον Αφρικανό στάρ ο οποίος το προσόν του είναι να παίζει μόνο άμυνα στις αλλαγές. Αυτή είναι η αλήθεια. Έκανε ένα παιχνίδι στο Ρέγμα, έβαλε 18 πόντους. Μπράβο. Κρίσιμο βέβαια και εκείνο το βράδυ ήταν να την κάνει ο Παθεροδόρου. Για να τα λέμε όλα. Είχε ζητήσει ο ίδιος δηλαδή να φύγει. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι το Κρουμπάλι, παιδιά, στον Πάοκ. Okay, εντάξει, εμείς κρουβέντα εδώ και το χαβάλε κάνουμε. Άλλο είναι το παιδί, άλλο παίξει έχει έρθει. Νομίζω θα ερχόταν έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, okay, προφανώς και ο Πάοκ έκανε μια κίνηση για να κρατήσει το Κρουμπάλι, δεν τα κατάφερε και στη συνέχεια στράφηκε πιο ζεστά στην περίπτωση του Γκάρετ. Αλλά δεν είναι παίχτης που προέκυψε τώρα. Δηλαδή, δεν είναι παίχτης που. Τον είχε okay, ο Παπαδόρου στην Κυφυσιά από τα πόλα, άρα είναι με στη λίστα. Ναι. Όπως έχει το Master League του Pro. Favorite players. Ναι. Έχει τη λίστα με τους αγαπημένους σου παίκτες. Έχει τη λίστα με τους αγαπημένους του παίκτες του Παπαθεοδόρου. Ναι. Κοίτα, δεν ξέρω συγκεκριμένος κατά πόσο ήταν μέσα στους αγαπημένους του, γιατί γενικά και στην Κηφισιά την πρώτη χρονιά και τη δεύτερη στον Κόρυβο, κυρίως εκεί που έφυγε μετά από 10-11 παιχνίδια, δεν ήταν και πολύ ήρεμο παιδί. Δεν θέλω ήρεμο παιδιά. Okay. Δεν ψάχνουν ύφες. Αλλά είναι παίκτης που αυτά που θέλει ο Παπαθεοδόρου μπορεί να του τα δώσει. Και είναι σημαντικός γιατί είναι άλλος παίκτης ο Μορέιρα εντελώς. Μωρέρα, από ό,τι κατάλαβα, είναι σέντερ παλιά κοπή. Ετοιμάσου στην αρχή. Μην στέλνει στο chat τίποτα τι είναι αυτό ο Μωρέιρα και τέτοια. Okay. Στην αρχή. Είναι μαύρο κλάσσερ. Γιατί κλάσεν. Είναι 2-11, ναι. Ψηλό, αγκολέζο. Δηλαδή. Ναι, δεν είναι, το ξέρω. Ναι. Με βλέπεις, αυτά δεν τα τρία στοιχεία. Ναι, αυτά τα τρία στοιχεία, όπως καταλαβαίνεις, θέλουν υπομονή μέχρι να μπουν μέσα στην ομάδα. Ναι, εννοείται. Ωραία. Τώρα. Είναι παίξ, ο Μωρέιρα τελειώνει πάρα πολύ καλά τις φάσεις. Είναι πολύ καλός αυτό το κομμάτι. Και ο Καράς τελειώνει κατά τις φάσεις. Ναι. Άμα είναι έχει μόνο αυτό, δηλαδή μια χαρά είναι ο Καράς. Ναι. Ο Μωρέιρα είναι πολύ καλός σε αυτό το κομμάτι. Τέλος πάντων, ο συγκεκριμένος έχει και άλλα πράγματα. Ειδικά δηλαδή στο κομμάτι της άμυνας που όντως κάτι ήθελε ο ΠΑΟΚ και γι' αυτό ψαχνόταν και για το Κρουμπάλι. Δεν τα κατάφερε, okay, προέκυψε ο Γκάρετ. Να είναι καλά, που δεν τα κατάφερε. Ναι. Αυτό που δεν τα κατάφερε αποθεώνεται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος λοιπόν έχει τέτοια στοιχεία που είναι πολύ χρήσιμα για τη ρακέτα του ΠΑΟΚ έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα. Λείπανε αυτά τα στοιχεία, δεν τα είχε. Ναι. Δηλαδή έναν. Καλό αμυντικό, παίχτη που παίζει έτσι δυναμικά πάνω από τη Στεφάνη και όλα αυτά. Το πώς θα μπει θα το δούμε. Είναι ένα ζήτημα λίγο και για τον Γκάρετ από χθες ή μάλλον από σήμερα. Δεν είναι ο Μαργαρίτης μαζί με την ομάδα, έχει ενσωματωθεί στην εθνική. Αυτή η εθνική μας παίρνει τους παίχτες. Στις επόμενες μέρες να φύγει και ο Μωρέιρα. Είναι πιθανό να φύγει και αυτός. Και ο Γκάρετ. Να παίξει. Θα το δούμε όμως. Αφρικανός είναι αυτός. Χειρίζει κάτι για το μάτι μου. Στην όμορφη Ρουάντα. Ρουάντα, φίλε, εκπληκτική χώρα. Ναι, ναι. 600 νεκροί τη μέρα από εμφυλίους για κάποιον λόγο. Ναι. Δεν ξέρουν γιατί σκοτώνονται. Έχουν πάει. Αλλά εκεί δεν είναι η Χούτου Κιτούτσι. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Είναι δύο φυλές. Στη Ρουάντα είναι. Διάβασε μόλι. Γελάς, διάβασε. Ο συγκεκριμένος δίπλα μου θα μορφωθείς.
Έχει γράψει Κιλιάνα Κανέλη ολόκληρο βιβλίο, ναι, για τη Ρουάντα. Έχει ρίζες από Ρουάντα, αλλά δεν έχει ζήσει ποτέ άνθρωπος, έτσι. Ήταν στην Αμερική και γεννήθηκε και μεγάλωσε. Αν είναι να πάει, ας του δείξουμε λίγο τις εμπόλεμες ζώνες για να γυρίσει. Ξέρει νομίζω. Στο προηγούμενο, εκεί ξέρει, δεν παίζουν από χώρα σε χώρα στα αυτά τα παράθυρα. Πού να βρουν παίζουν λεφτά για εισιτήρια. Τρία παιχνίδια για τρεις μέρες σε μία χώρα. Δηλαδή, ναι, ο Μωρέιρα, αν θυμάμαι καλά, με την Αγκόλα παίζουν στην Τινησία. Κοντά είναι την Ισία, καλά είναι. Κοντά είσαι. Αυτός παίζει στην Νιγηρία όμως. Την Ισία, Ρώμη, Ρώμη, Θεσσαλονίκη, καλά είσαι. Δύο ναι, πτήσεις. Αυτός παίζει στην Νιγηρία όμως. Νιγηρία δεν είναι μακριά, ρε. Νιγηρία είναι. Νιγηρία, Νιγηρία, Κονγκό. Κονγκό, Κάιρο. Κάιρο, Αθήνα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Απλό, έτσι. Ναι. Είναι καθημερινό ταξιδάκι. Αν πάει εκεί, έτσι, το λέω. Και εκεί δεν έχει ταμπλό για να κοιτάς τη θύρα και τέτοια που πετάς. Ρωτάς κάποιον. Ρωτάς. Pass information. Ρωτάς. Είναι εκεί η άλλη που έχει 32 παιδιά αναγνωρισμένα και άλλα 11 χωρίς αναγνώριση. Ρωτάς. Σου λέει νομίζω είναι στην Gate 5. Ξεκινάς. Το ταξίδι σου. Το ταξίδι σου. Με το πόδι, ναι. Και αν κάνεις λάθος πάει πτήση. Θα πας καπάλου. Ναι. Τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε ο Γκάρετ να μην. Οπότε κοίταξε τώρα, σε αυτή τη φάση. Αν θα το ρωτήσεις όταν κάνεις μια συνέντευξη, αν είσαι με τους Χούτου του Στούτσι. Το έχω απορία πλέον. Δεν θα δούμε ομάδα πλήρη τώρα στα επόμενα φιλικά. Ο ΠΑΟΚ παίζει Σάββατο στη Καστοριά με την ομάδα από εκεί. Την Πέμπτη την ερχόμενη παίζει 2 η ώρα στο Παλατάκι. Πολύ έτσι καλό. Με την τουρκική την Σακάρη, αν θυμάμαι καλά. Θα έχει απουσίες σε αυτά τα παιχνίδια. Αλλά εντάξει, επειδή είναι τα πρώτα φιλικά που θα είναι και ανοιχτά και στη Καστοριά και τα επόμενα, θα έχει έτσι την. Θα έχουμε μια πρώτη εικόνα σιγά σιγά. Okay, δεν θα είναι όλοι, αλλά αρκετούς από τους παίκτες και ειδικά τους καινούριους θα έχουμε μια πρώτη εικόνα. Δηλαδή, το Σάββατο είναι το πρώτο ανοιχτό, να το πω έτσι, φιλικό, γιατί τα πρώτα δύο που γίνανε με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ήταν και κλεισμένο το θυρών. Τώρα αυτό το Σάββατο στη Καστοριά είναι το πρώτο που θα γίνει στις 5 ώρες, θα ακούσει το γυμναστήριο της Καστοριάς και θα είναι ανοιχτό για τον κόσμο. Την Πέμπτη είπαμε παίζει με την Σακάρια, νομίζω λέγανε αυτή, Μπουγιουξεχή βλέπω τώρα, okay. Και μετά το άλλο Σάββατο είναι το πρώτο φιλικό με τον Ύφα στο Λίμνο, το οποίο όμως κάθεται πάνω στο μάτς του ποδοσφαίρου, χθες που το έβλεπα λίγο, χθες που ανακοινώθηκε το πρόγραμμα. Έξι και τέταρτο κιόλας, δεν είναι το μάτς ποδοσφαίρου. Okay. Έχει να παίξει τον Ύφα στο Λίμνο. Μετά είναι το τουρνουά που κάνουν εδώ οι διαιτητές Θεσσαλονίκη, στο Σιμεών Μαυροσκούφου, θα παίξει με τον Κολοσσό Ρόδου και τον νικητή του Προμηθέα Πάτρας Ρεθύμνου. Αν δεν κάνω λάθος, και πέρσι αυτές ακριβώς ήταν οι ομάδες. Ευτυχώς φέτος όλα τα παιχνίδια γίνονται στο Παλατάκι, γιατί πέρσι η μία μέρα ήταν στη Χάνθ και ήταν δύσκολα τα πράγματα από κλιματολογικές συνθήκες. Ήταν λίγο δύσκολα. Θα πάει και στην Τουρκία ξανά ο ΠΑΟΚ να παίξει με την ομάδα του Στέφανου Δέδα, την Μπαχτσεσεχήρ, και τελειώνει με το Περιστέρι. Παιχνίδι που έχει έτσι φιλανθρωπικό χαρακτήρα, γιατί όπως ανακοίνωσε και η ομάδα του Περιστερίου χθες, τα έσοδα θα δοθούν στους πυρόπληκτους. Και την επόμενη 28 Σεπτεμβρίου είναι το τελευταίο φιλικό με την Κίμη στη Χαλκίδα. Μπορεί να μην έχει πάει έτσι για βασικό στάδιο προετοιμασίας, έτσι και αλλιώς δεν το κάνει τα τελευταία χρόνια, αλλά έχει και πάλι έτσι αρκετά ταξίδια για φιλικά. Παιδιά, μόλις μετά τις δύο μέρες μπάμιες της Μαριλής, ένα άλλο δράμα εμφανίζεται στο ταμπλό των μηνυμάτων του Λίμπερο 107,4. Ο 403, καλημέρα από Αθήνα, Σταύρο. Και τον Μακρέι και τον Κλιφ που πέρναγαν από πάνω. Εννοείται, φίλε, απλά η τεχνική τους δεν ήταν στα επίπεδα του Σάκλιφορ, του Μπέρι. Ήταν πιο αθλητική αυτή. Τώρα ο Μπέρι δεν είναι, δεν έχει περάσει κανένας αθλητής από την Ευρώπη. Και τον είχαμε στον ΠΑΟ. Δηλαδή, μπασκετμπολίστας, όχι αθλητής, γιατί αθλητής δεν ήταν. Αθλητή, ναι, τα νούμερα όμως. Ναι, ναι. Επίσης, εδώ ξεκινάει το δράμα, η γυναίκα μου είναι βλαχοπόντια και γάβρος. Πραγματικά, φίλε, δηλαδή πρέπει να δει κάτι γονατιές στη μούρη κάθε μέρα, φαντάζομαι, αυτά τα καθημερινά απλά πράγματα που ζει μια οικογένεια πρέπει να τα δουλεύεις. Ο Θοδωρής από την Δυτική Αττική και όλα, όλα μαζί. Όλα μαζί, ρε φίλε. Που πάρει καλά που δεν είπα από τη Δυτική Ρουάντα να κλείσει, να κλείσει το σουξέ. Τι να πω, φίλε, βλαχοπόντια δεν το έχω δουλέψει. Είδες. Δεν το έχω δουλέψει αυτό. Είμαι, εσύ.
Υπάρχει βραχοπόντια. Δεν πίστευα ότι μπορεί να είναι αυτές οι δύο φυλές μεταξύ τους και να συμπράξουν σε κάτι. Όλα βγαλμένα από τη ζωή είναι, Σταύρο. Άκουγε και εμένα, πώς το λέω. Εσύ είσαι βραχοπόντια. Όχι, πόντια είμαι εγώ, ρε. Σκέτο, ε. Δεν σου φαίνεται καθόλου. Δεν σου φαίνεται. Τι θες, ρε. Γιατί δεν πας έξω από το, το Μακεδονία Παλά, σε προσλάβουν κατευθείαν μόλις σε δούνε. Κατευθείαν όμως, στήσου εκεί. Αυτή την προσλάβαμε αυτή να. Να του μιλήσω λίγο. Μου τι κάνεις εδώ. Να μιλήσω λίγο και ποδιακά. Μιλάς. Ξέρω, δύο-τρία. Πες λίγο. Δεν λέω. Πες, δεν όχι, δεν λέω. Καλά, στα μίντια τόσα χρόνια και τέτοια. Πες, ακούνε και τον πάω, κρεπέ. Πες, να δείξουμε ένα, πες να δείξουμε ένα καλό προφίλ. Δεν λέω, δεν λέω. Όλοι ποντί μας είπα. Αυτό το τραγούδι πια. Το γούρι μας είναι, ρε φίλε. Δεν έπιασε όμως το τελευταίο. Στα εκτός είναι γούρι. Στα εντός δεν έχουμε γούρια ακόμη. Ναι, πρέπει να το δουλέψουμε λίγο αυτό. Με την Τζέλση πρέπει να βρούμε. Με την Τζέλση εκτός, ό,τι γούρι και να κάνουμε. Δηλαδή εντός λέμε. Εντός βρες ένα γούρι για εντός. Εντός δεν έχω, εκτός δουλεύω. Εσείς τα δουλεύετε αυτά με τον συνάδελφο. Έχετε τέσσερα πέντε. Πλησιάζει στιγμή. Ναι. Πρέπει λίγο να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Έχουμε μεγάλα παιχνίδια. Το χειρότερο που βάζουμε στα εκτός έδρας του Βαράκη, ξέρεις ποιο είναι. Νίκο. Για πες. Εκείνο το λαμπάντα από το παλέ. Δηλαδή, είναι κάτι οι μαζορέτες που κλαίνε όλες οι μαζορέτες του πλανήτη που είναι. Πάω, κλαίω, λέει, ξερνάω με καμπύλη κανονικά. Αλλά έπρεπε να βρούμε κάτι για γούρι. Δηλαδή κάτι να χρησιμεύσει αυτό το τραγούδι τέλος πάντων που υπάρχει στο YouTube. Κάναμε τεράστιες προσπάθειες να κατέβει, να μην ξαναυπάρξει ποτέ. Και το ποδιακό το οποίο ήταν λέγεται στα αγγλικά, έτσι. Στα αγγλικά. All the Pondians together, πάω και the dry bread. Είναι όπως τότε που ετοιμαζόσουν. Σε ποιο μάτι ήταν, εσύ πέρσι πρέπει να ήταν. Που έλεγε τι θα πω στον επόπτη, ωραία. Και τι του έλεγε. Σφύρα καλά. Πώ το έλεγε εγώ στα αγγλικά. Όχι, όχι, κάτι έλεγε. Κάτι έλεγε. Με. Fly bird, κάτι τέτοιο του έλεγες ρε εσύ, δεν ξέρω γιατί όμως είναι, γιατί του έλεγες κάτι τέτοιο. Πώς ήταν εσύ για τον bird. Όχι, όχι, fly bird του έλεγες ρε εσύ. Ναι, για κάποιο λόγο του έλεγες κάτι τέτοιο. Πουλί μπορεί να τον έλεγα ότι... Καλά, για κάποιο δικό σου λόγο, δεν ότι είναι... Πουλί ότι και καλά ότι είναι λιμό στον πίνακα. Δεν χρειάζεται να όχι... το ψάξουμε για ποιο λόγο το έλεγες, γενικά και άλλα πράγματα ρε παιδί μου δεν είναι. Εδώ έχεις στήσει ολόκληρο πλάνο ότι θα πας να πεις εκεί πέρα και ήταν στην καθαρά ελεύθερη δική σου μετάφραση. Τι χρειαζόταν κάτι. Έκανα εκπληκτική συνέντευξη στα αγγλικά που θα δημοσιευτεί στη Φόρτσα το Σάββατο. Ναι. Εκπληκτική. Πολύ ωραία. Η συνεννόησή μας ήταν σαν έναν παίκτη του Παναθηναϊκού. Ωραία. Όχι, όχι, εντάξει. Αδερφός. Εντάξει, το όχι, ρε παιδί μου. Άλλο τώρα. Χαβαλέ. Τόσα χρόνια. Έχεις γυρίσει όλη την Ευρώπη. Τόσα χρόνια. Έχεις γυρίσει με τόσους ταξιτζίδες εκεί πέρα. Συνεννόησες, τώρα τ' άλλο. Υπάρχει, έχουμε συνεννοηθεί μεταξύ τη που δεν μιλάει καμία γλώσσα. Αυτό λέω, αυτό εννοώ. Έχω στο μυαλό εκεί δουλεύουμε τα Uber που τα φάγανε εδώ οι δικοί μας. Ναι, ναι. Εκεί τα δουλεύουμε τα Uber, να ξέρετε. Έχει ζητήσει WiFi από τόσο κόσμο σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο Μήνος. Ο Μήνος είναι ο ειδικός. Ο Μήνος. WiFi. WiFi. Παντού. Αυτό έπρεπε να το έχω σε βίντεο. Πραγματικά, τέλος πάντων, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, φίλη μου καλή Αναστασία. Και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Νίκο Μοσχοβίτη. Παρακαλώ. Στη Λίβερπουλ διαβάζω. Ναι. Πήρανε ειδικό για τα πλάγια. Να σου πω λίγο κάτι. Το έχω παρατηρήσει βλέποντας λίγο προκριματικά Champions League. Ναι. Αρχίζει και το πλάγιο να γίνεται μέρος της. Όχι στη μένη μπάλα, πώς τη μένει. Στατικών φάσεων. Είναι αρκετές οι ομάδες που το ψάχνουν σιγά-σιγά. Λοιπόν, άκου τώρα. Η Λίβερπουλ. Συμφώνησε με τον Τόμας Γκρόνεμαρκ. Μάλιστα. Είναι ο κάτοχος του ρεκόρ Guinness για την πιο μακρινή εκτέλεση πλαγίου out με 51,33 μέτρα. Τι λέει ρε εσύ. Αυτός έχει δουλέψει με τη Σάλ και τη Χέρτα και τη Μίντιλαντ. Αυτός τώρα είναι προπονητής. Αυτός είναι ένας ειδικός της εκτελέσης πλαγίου out, ρε παιδί. Ωραία, ως ποδοσφαιριστής. Και τώρα είναι προπονητής σε αυτό το πράγμα. Εξειδικεύεται στο πλάγιο out, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Είναι η πρώτη χρονιά που είδαμε στην προετοιμασία κομπίνες σε πλάγια. Αυτό έλεγα. Έλεγα και πριν ότι βλέποντας λίγο προκριματικά τσι όπως δεν θυμάμαι και σε ποια άλλη ομάδα το είδα. Που προσπαθούν να βάλουν το πλάγιο πλέον σαν στατική φάση. Λέει, να δημιουργήσουν από εκεί δηλαδή. Λέει ότι με τη δουλειά που έκανε στη Σάλ και τη Χέρτα και τη Μίντιλαντ, υπολογίζεται ότι οι προπονήσεις του βοήθησαν για να μπουν περίπου 20 γκολ ανά σεζόν. Από το πλάγιο? Ναι. Καλά, καλά προφανώς δεν εννοεί ότι κάνει το πλάγιο και πηδάει κάποιο κεφάλι και τη βάζει μέσα. Εννοεί ότι μέσα από το πλάγιο ξεκινάει το γκολ. Αυτό που δείχνει σου βγάζει σαν κομπίνες από πλάγιο, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή ότι σου δείχνει διάφορες.
κινήσεις που μπορείς να κάνεις στο πλάγιο για να φτάσεις μάλλον και να βγάλεις φάση. Είναι και το normal αυτό. Δηλαδή με τα χέρια μπορεί να βρεις πολύ πιο εύκολα από ότι με τα πόδια κάποιον. Ο πατέρας μου. Ναι. Μπορούσε να ανοιχτεί τα πάντα στο ποδόσφαιρο. Ναι. Εκτός του να εκτελεστεί λάθος ένα πλάγιο. Ναι. Όταν το έβλεπε αυτό, πάθαινε αμόκ. Επειδή ήταν και παράγοντας, εντάξει. Ναι. Δηλαδή, ειδικά στον Παύλο Μελάτρο, πάντων, όταν το έβλεπε, ναι. Ο ποδοσφαιριστής θα βίωνε ακραίες καταστάσεις. Ρεζί, σε ποιο μάτι ήταν που είχε φάει ο ΠΑΟΚ ένα γκολ από πλάγιο, αλλά πολύ, δηλαδή κοιμήθηκαν όλοι. Ευρωπαϊκό ποιο ήταν, ευρωπαϊκό ήταν. Ήταν με την. Δεν έχει πάρα πολύ καιρό. Με τη Βαλερέγκα. Όχι, μπορεί. Με τη Βαλερέγκα φάγαμε από πλάγιο. Ήταν. Ναι. Που ήταν που κοιμήθηκαν όλοι, ρε παιδί μου. Που είχαν έρθει με τσαγιονάρες, που ήταν εντελώς τουρίστες. Ναι, ήταν η κλασική εκτέλεση που σε έπιασε στον ύπνο. Καλά, έχουμε χάσει από τη Ζήμπρο που πήγαιναν οι παίκτες στο γήπεδο με τα πόδια. Δεν τίθεται θέμα. Για σέσταμα ήταν. Ναι. Ναι, αυτό έχει γίνει κι αλλού. Πηγαίναμε με το λεωφορείο στο γήπεδο, ένα παίκτη στον δρόμο με τη βαλίτσα. Και όχι ροδάκια, όμο. Α, λέω, ωραία. Ναι. Δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, λέω τι γίνεται. Και πηγαίναμε στο γήπεδο με τα πόδια. Οργάνωση. Οργάνωση. Οπότε οργάνωση. Λοιπόν τώρα και το πλάγιο μπαίνει ναι, σου λέω, λίγο στο να δημιουργήσει αποστατική φάση. Σιγά σιγά, οκ. Okay. Προφανώς δεν πας για. Δεν πας για direct. Δεν είναι... Άκου να δεις. Είναι με παραπλανητικές κινήσεις γίνεται. Ναι. Δηλαδή, μέσα από το πλάγιο κάνει δημιουργήσει κίνηση, κάνει κίνηση κάποιος σε ένα συγκεκριμένο χώρο, αναγκάζει να μετακινηθούν δύο. Η μετακίνηση των δύο φέρνει κίνηση από άλλους δικούς σου. Και αυτοματοποιημένα δημιουργείται μία υπεραριθμία. Ναι. Αυτό βέβαια ακούγεται απλό, είναι λίγο σύνθετο. Ναι, ναι. Μα γι' αυτό οι άλλοι πήραν ειδικό. Μιλάμε τώρα. Εντάξει, τα και εγώ, άμα κάτσε και μου πεις Σταύρο. Εντάξει, δούλεψε τα πλάγια τη κινήση. Ολόκληρη η Λίβερπουλ πήρε τον κάτοχο τρεκόρ Γκίνες. Ναι, δηλαδή... Που έχει δουλέψει σε Γερμανίες και από εδώ που γίνεται. Και πάω μπορεί να πάρει τον κάτοχο του ρεκόρ Γκίνες στα Λεξοντανίλ. Ξέρω εγώ που έχει φάει τα περισσότερα Λεξοντανίλ. Αυτό που έφαγε τα. Που στρίβει με ένα δάχτυλο. Θα δημιουργηθεί πίστευα μια θέση και γι' αυτό. Για ειδικό στα πλάγια. Άνετα θα γίνει. Τώρα τελείωσε. Υπάρχει, δε. Υπάρχει. Αφού υπάρχει ο ένας που τον πήρε Λίβερπουλ, είπες. Είναι. Και, είπε, και κάθε χρόνο αυτό στι ομάδε που ήταν μέσα από το πλάγιο ξεκίνησαν 20 γκολ. Μέσα ώρα 20 γκολ μόνο από αυτό. Εντάξει, ταξίζει τα λεφτά του. Άμα ισχύει αυτό με το 20, ταξίζει. Κοίτα, στην Πρέμιερσιπ ας βάλει και 8. Ναι, ναι, ναι. 8 γκολ στην Πρέμιερσιπ είναι, ξέρω εγώ, 10 βαθμοί. Εντάξει. Τα παίρνει δίκαια τα λεφτά του. Ωραία. Αν το έχει κάνει έτσι. Εκεί στην ΠΑΕ, αν ακούτε, όπως λένε, ρε παιδί μου, εσείς εκεί στην ΠΑΕ. Εμείς για τα πλάγια έχουμε κανέναν. Εσείς εκεί στην ΠΑΕ τι κάνετε, προχωράει το ποδόσφαιρο. Εδώ η Λίβερπουλ παίρνει ειδικό στα πλάγια. Σας παρακαλώ, δηλαδή. Εντάξει, εκεί στην ΠΑΕ. Όχι, δούλεψε ο ΠΑΟΚ πλάγια. Δεν έχουμε κανένα παράπονο από τα στημένα του ΠΑΟΚ. Που... Αν εξαιρέσουμε τα αμυντικά στημένα με την Μπενφίκα που ήταν ένας τραγέλαφος λόγω της κακής μέρας του Βαρέλα και δεχτήκαμε 2 γκολ ουσιαστικά από αυτά, συμβαίνει και αυτό να έχει μια κακή μέρα ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει σχεδόν ποτέ κακή μέρα το τελευταίο χρόνο. Βάλαμε γκολ με την Μπενφίκα το οποίο δεν μπαίνει από στημένη, από κομπίνα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάναμε, άρα σημαίνει ότι αφομοιώνουν τα παιδιά, δεν είναι καθυστερημένα. Είναι, καταλαβαίνουν τους προπονητές στην προπόνηση και το κάνουν σωστά. Νομίζω ότι δύσκολα ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει 4-5 παιχνίδια μόνο από στημένα. Έχει τα κορμιά, έχει τα χτυπήματα. Αριστερό πόδι, αν είχε αριστερό πόδι, δηλαδή πριν πάρεις έναν υπεύθυνο για τα πλάγια, πάνε ένα αριστερό πόδαρο. Ναι. Να χτυπάει, γιατί ο Καρέλης είναι αριστεροπόδαρος, αλλά δεν χτυπάει στη μένα. Ο μοναδικός που είχε ήταν ο Λεβέκ. Okay. Ο Λεβέκ, ο Λεβέκ, ο οποίος έκανε πρόμο ρολόγια. Ναι, στο Instagram το κάναμε θέμα. Είδε και από είδε, ρε παιδί μου. Εμείς είδαμε και από είδαμε. Να στο γυρίσω στο ρολόγια, ρε παιδί μου. Άστο. Έκανε φωτογράφηση για ρολόγια. Ναι, ναι. Συγκινητικό. Ωραίο τύπο. Χάσατε τον Ερακλή και τον Όλσεν, μου φαίνεται. Και εκείνο το τελευταίο ήταν από πλάγιο, είχε έρθει. Ναι. Του Μπαρτολίνη. Εκείνος ο τέλος. Ναι, ναι. Ναι, σωστά. Σωστός. Γιατί μας ξέρετε. Όχι, υπάρχουν. Υπάρχουν ναι. Φάσεις τέτοιες που έρχονται διακόντα. Επειδή δεν μπορείτε να θυμόμαστε όλα τώρα, να, ό,τι έρχεται στο μυαλό του καθενός. Okay. Γι' αυτό λέμε ρε παιδιά, ειδικός για πλάγια. Ναι. Ωραία, εντάξει. Ο Παντελίδης είναι ο καλύτερος στα πλάγια στη Super League. Ναι. Ο οποίος δεν θυμάμαι που παίζει. Εγώ σκέφτηκα τον προπονητή. Κάτσε ρε, ο Παντελίδης είναι εκείνος που ήταν στον Αστέρα. Αριστερός ο Μπακ, ο Αστέρα, ναι. Απόλλωνος Μύρνης, Λαμία, Λαδίου, Λατρής. Okay. Αυτός είναι ο... Αυτός βαράει τα πιο δυνατά. Ναι, το κλειδί είναι τα δυνατά, ρε, εσύ.
πλέον. Είναι και τα δυνατά, γιατί είναι προσαρμοσμένη η άμυνα εκεί που είναι ο μέσος όρος τους. Αν ξαφνικά... Και επίσης τα δυνατά, αν πάρεις την πρώτη μπάλα, δηλαδή την κεφαλιά και όλα αυτά, ναι, μπορεί να, έχεις, μπορεί να κάτσει γκολ από το, από το πουθενά. Τέλος πάντων, να... Ο Απόλλωνος Σμύρνης μια χρονιά παραλίγο να σωθεί, δεν σώθηκε τελικά. Γιατί μάλλον μόνο αυτόν τον τρόπο είχε. Ναι, μόνο τα γκολ από το πλάγιο. Πήρε πολλά παιχνίδια με γκολ από το πλάγιο. Ναι. Ναι, ίσως άμα το κάνεις μέσα στο πρώτο δοκάρι και μετά να πάρεις την κεφαλιά και. Ανάλογα, που είναι τώρα ξέρω εγώ, να σου πω κάτι. Ναι. Είναι προσαρμοσμένοι, έχω βγάλει τρεις παίχτες κοντά στο πλάγιο για να πάρουν μπάλα. Ναι. Και πετάω ένα τέταρτο έξω από την περιοχή. Ναι. Κάνει κίνηση ξαφνικά κάθετη το έξι μου, κάνει κάθετη έξω από την περιοχή. Ναι, και, την παίρνει, και την παίρνει στην πλάτη των παιχτών που μαρκάρουν. Προλαβαίνει να βγάλει σέντρα. Όχι. Βασικά δεν προλαβαίνει. Προλαβαίνει, αλλά... πώς προλαβαίνει. Μια χαρά προλαβαίνει. Προλαβαίνει, αλλά. Μια χαρά προλαβαίνει και εμένα αυτοποιημένη κίνηση και γίνει μια κίνηση στο πρώτο δοκάρι π.χ. και ξέρει ο παίκτης που θα πάρει την μπάλα που να τη στείλει. Γιατί εκείνη το κλειδί. Άμα σηκώσω κεφάλι να δω που είναι και να είχαμε να λέγαμε, όχι. Με το που θα την πάρω την μπάλα στην πλάτη των τριών που μαρκάρουν, θα πρέπει να βγάλω πρώτο δοκάρι και που θα έχει γίνει η κίνηση από τον παίκτη. Ωραία, για να, την, για να σκοράρει. Όπως έγινε ας πούμε, στο πρώτο γκολ με την Μπενφίκα, ρε παιδί μου. Γιατί άμα το δεις στο στημένο, τι έκαναν οι του ΠΑΟΚ εκεί πέρα, όλοι το κάνανε να φαίνεται πανεύκολο. Γιατί δεν κοιτούσε καν ένα τον άλλον. Οι πάσες έφυγαν σε δευτερόλεπτα. Ούτε εμείς δεν καταλάβουμε πώς μπήκε τον γκολ, δηλαδή. Εγώ κοιτούσα τον υπόπτη. Ναι, δηλαδή, μα δεν προλάβαινες να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Ναι. Στο replay το είδες πώς βγήκε με τέσσερις πάσες. Και φάνηκε πώς βιδώθηκαν οι παίκτες της Μπενφίκα, έτσι. Μα και αυτοί κοιτούσαν, βγήκανε δύο παίκτες μπροστά τους. Και όλοι οι άμυνα ήταν πίσω. Εντάξει, δεν το πήραν χαμπάρι. Ναι, αυτό. Δεν τους λες και τσακάλια σε εκείνη τη φάση, μετά βέβαια. Εντάξει, όμως είναι και. Δεν ήμασταν και τσακάλια κι εμείς. Πιστώνεται και στον ΠΑΟΚ αυτό που λες το δούλεψαν και το βγάλανε τόσο εύκολα. Στην προηγούμενη προπόνηση. Μην φαντάσεις ότι έγινε καμιά δουλειά πέντε ημερών. Ναι, εντάξει, στην αλλά δεν είναι προηγούμενη... μόνο ότι δεν αντέδρασαν καλά οι άλλοι. Είναι ότι και εσύ το έχεις δουλέψει και σου βγήκε εύκολα. Ναι. Καλά, δεν σημαίνει ότι ό,τι δουλεύει σου βγαίνει. Θα σου βγει όμως άμα απλά, το δουλεύεις. Όταν σου βγαίνει σε αυτό το επίπεδο, σημαίνει αυτομάτως ότι ήταν κάτι καλό. Επίσης έχεις την αυτοπεποίθηση εκείνη τη στιγμή να το κάνεις. Γιατί δεν το κάνεις εύκολα αυτό. Ναι. Γιατί μπορεί να μην σου βγει και να χάσεις ένα στημένο σε ένα σημείο που okay, είναι στο ξεκίνημα και θέλεις να μπεις καλά. Και το χειρότερο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι όταν δεν σου βγει, δίνεις χώρο στον άλλον να σου βγει σε κόντρα επίθεση. Ε, αυτό. Γιατί πας να παίξεις με την μπάλα κάτω. Ουσιαστικά δεν σηκώνεις την μπάλα σε εκείνη τη φάση. Δεν κάνεις αυτό το πράγμα. Ωραία. Τη Δευτέρα Σταύρο έχει ντέρμπι, ΚΑΠΑ 17. Πάω Κάρης. Ο Χρήστος θα περιμένει αυτά τα παιχνίδια με την ΚΑΠΑ 17, γιατί τα συζητάει από πέρσι, ρε παιδί μου, γενικότερα. Έχει ΚΑΠΑ 17, αλλά είναι πολύ νωρίς ρίση. Είναι 11 παρατέταρτο. Το πρωί. Ναι. Θυμάμαι ότι μας βάζανε πιτσιρικά, δεν θα παίξουμε τέτοια ώρα. Είναι στο Λόλα το παιχνίδι. Του Γιώργου στα φιλιά μου. Κόντρα στον Άρη, ναι. 11 παρατέταρτο, πρώτο παιχνίδι τη σεζόν για την ΚΑΠΑ 17. ΚΑΠΑ 20 ξεκίνησε αυτό το Σαββατοκύριακο. Η ομάδα του Γκαρσία 1-0 κέρδισε τον Πανιόνιο. Δύσκολο παιχνίδι ήταν, γιατί και εμείς που λίγο το παρακολουθήσαμε και μετά μιλήσαμε και με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, ήταν δύσκολο ξεκίνημα, γιατί η ΚΑΠΑ 19 μάλλον φέτος, γιατί είχε αλλάξει, δεν είναι ΚΑΠΑ 20 πλέον, είναι ΚΑΠΑ 19, ξεκινάει με μια αρκετά διαφορετική ομάδα, ο Γκαρσία, ομάδα που θα παίξει και στο Youth League, θα αντιμετωπίσει την... ΑΕΛΕ Μεσού, αν δεν κάνω λάθος, βγήκε και αυτό δεν χθες. Κοιτάω με τις ακαδημίες εγώ τι γίνεται, γιατί αφήνω υπεύθυνη εσένα. Τι. Είναι, ναι, okay. Αλλά είναι σημαντικό, ρε παιδί μου, να το αναφέρουμε. Γιατί γενικότερα έχει πολύ ενδιαφέρον η ομάδα που έχει φέτος ο Γκαρσία. Έχει πολλά νέα πρόσωπα. Είναι ο Μπαλογιάννης, που φυσικά τον παρακολουθούμε. Και έχει το δικό του ενδιαφέρον. Φυσικά στόχος είναι και φέτος το πρωτάθλημα. Αυτό λένε και στον ΠΑΟΚ. Και μια καλή πορεία στο Youth League. Που εκεί υπάρχουν πολύ μεγάλα κλαμπ και θέλει και ο ΠΑΟΚ να είναι εκεί μέσα. Έχουμε Καρέλη δηλώσεις. Η πρώτη συνέντευξη. Ας τη βάλουμε να την ακούσουμε. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του. Δηλώσεις. Τη συνέντευξη του Καρέλη που έδωσε στο ΠΑΟΚ TV. Να έτσι λίγο σαν ταινία. Ωραία, ξεκίνησα τις ακαδημίες στο Εργοτέλη 6 χρονών. Όνειρό μου ήταν να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Στο σχολείο, όταν με ρωτούσαν οι δασκαλιτές να γίνεις, τους έλεγα ότι θέλω να παίξω ποδόσφαιρο και γελούσαν. Αλλά ήταν το όνειρό μου, το οποίο πραγματοποιήθηκε και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. 15 χρονών και 3 μηνών, τελευταία αγωνιστική, Εργοτέλης Ξάνθη. Μπήκα στα τελευταία λεπτά, προπονητή του κύριου Καραγεωργίου. Και τότε πραγματοποιήθηκε το όνειρό μου να κάνω τον ντεμπούτο μου σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.
Μετά από δύο χρόνια πήρα τα πρώτα μου λεπτά εναντίον του ΠΑΟΚ και τότε γνώρισα τους οπαδούς αλλά και την ατμόσφαιρα που επικρατεί στην Κρήτη. Η πρώτη απόπειρα να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ ήταν όταν ήμουν 18 χρονών. Η δεύτερη απόπειρα έγινε όταν γύρισα από τη Ρωσία και η τρίτη ήταν τώρα, η οποία ήταν τελευταία στιγμή και έδεσε. Οπότε παίζαμε τον ΠΑΟΚ, προσπαθούσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε γιατί ξέραμε ότι παίζαμε ένα πολύ καλό αντίπαλο και προσπαθούσαμε να είμαστε 100% έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Η ατμόσφαιρα ήταν πάντα πολύ έντονη, πολλά συναισθήματα και τώρα που εντάχθηκα στο ρόστερ του ΠΑΟΚ θα ζήσω και αυτή την πλευρά. Εντάξει, το ποδόσφαιρο σε ένα ποδοσφαιριστή δίνει πιστεύω και λύπεις και χαρές. Σε μένα το έζησα αρκετά έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό που θα ήθελα περισσότερο είναι τίτλους και πάνω απ' όλα την υγεία μου. Τα υπόλοιπα είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, χαρές, λύπες. Θα τα συναντήσουμε μέχρι να τελειώσουμε την καριέρα μας ως ποδοσφαιριστές. Ένας τραυματισμός για ένα ποδοσφαιριστή είναι ένα από τα χειρότερα που μπορεί να συμβεί. Όταν είναι ένας χιαστός, είναι πολύ δύσκολη περίοδος που πρέπει να διανύσεις και να είσαι πολύ δυνατός για να επανέλθεις. Χρειάζεσαι ένα στήριγμα δίπλα σου και πολύ πίστη στον εαυτό σου για να επανέλθεις στα επίπεδα που ήσουν. Το στήριγμά μου είναι η γυναίκα μου και το παιδί μου. Είναι πάντα δίπλα μου και ό,τι και αν γίνει θα είναι μαζί μου να με στηρίζουν, να μου δίνουν δύναμη και τους ευχαριστώ πολύ. Δεν παντρεύονται πιστεύω όλοι ποδοσφαιριστές μικροί. Εγώ παντρεύτηκα γιατί βρήκα το τέρι μου. Είναι ένας άνθρωπος που με στηρίζει, με αγαπάει και με προσέχει πάρα πολύ. Γι' αυτόν τον λόγο προχωρήσαμε, κάναμε οικογένεια και έχουμε ένα παιδί αυτή. Όταν γίνεσαι πατέρας, αλλάζουν πολλά πράγματα, περισσότερες ευθύνες. Πρέπει να είσαι το πρότυπο για το παιδί σου, οπότε όλα περιφέρονται γύρω από αυτό. Το τι κάνεις και στο ποδόσφαιρο αλλά και στην έξω ζωή. Βλέποντας τον ΠΑΟΚ από μακριά, είναι μια ομάδα με αρκετούς παίκτες που έχουν ποιότητα, εμπειρία, δουλεμένη ομάδα με ένα καλό προπονητή, οι οποίοι από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια έχουν κερδίσει πολλές εμπειρίες και έχουμε κάνει ένα πολύ καλό σύνολο. Αυτό που θέλω να φέρω στην ΠΑΟΚ είναι η ταχύτητα, η εμπειρία από τους τελευταίους ευρωπαϊκούς αγώνες που είχα, αλλά και η εμπειρία δουλεύοντας στο εξωτερικό και βλέποντας τα πράγματα πώς είναι εκεί, τι διαφορετικό μπορεί να γίνει στον ΠΑΟΚ και να τον βελτιώσει. Παίκτες όπως ο Πρίγιοβιτς αλλά και ο Ακπόπ έχουν την εμπειρία, μπορούν να συνεργαστούν πιστεύω και με έναν άλλο επιθετικό όπως είμαι εγώ. Αυτό βέβαια θα βγει μέσα στις προπονήσεις, θα χρειαστεί να δουλέψουμε αρκετά, αλλά πιστεύω πως θα είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ο κύριος Λουτσέσκου είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Έχει ένα project το οποίο χρησιμοποιεί στην ομάδα του και φέρνει αποτελέσματα. Μια φιλοσοφία η οποία όλοι οι παίκτες πρέπει να δίνουν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο, που είναι πολύ σημαντικό αυτό στο ποδόσφαιρο. Και πιστεύω πως με την εμπειρία που έχω από το ελληνικό πρωτάθλημα θα μπορώ να ενταχθώ πολύ σύντομα στα θέλω του προπονητή μου. Νιώθω έτοιμος να αγωνιστώ με τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, η απόφαση θα την πάρει ο προπονητής, εκείνος θα κρίνει το πότε. Εγώ είμαι εδώ να δουλέψω και να βοηθήσω όσο μπορεί την ομάδα. Θα τα πούμε στο γήπεδο και στις κερκίδες. Άλλη μια πολύ υψηλού επίπεδου δουλειά. Αυτά τα 4,5 λεπτά κάπου τόσο ήταν η συνέντευξη αυτή, αλλά είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με συνεντεύξεις ποδοσφαιριστών που βλέπετε σε site ομάδων και όλα αυτά. Νομίζω πλέον. Είναι σαν παραγωγή ντοκιμαντέρ ένα πράγμα έτσι μικρό, ένα πολύ μικρό, μικρού μήκους ντοκιμαντέρ πάνω κάτω. Ναι, νομίζω ότι πλέον σε αυτά τα ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει ο ΠΑΟΚ για κάθε παίκτη συμμετέχουν και οι άνθρωποι που είχαν κάνει το ντοκιμαντέρ για τον τελικό. Ναι. Και είναι... πλέον είναι σαν μικρή ταινία. Δυστυχώς από εδώ, έτσι όπως παίρνετε εσείς τον ήχο, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Μπορείτε, όσοι έχετε πρόσβαση αυτή τη στιγμή, στο κινητό είτε στον υπολογιστή, να το δείτε μέσα από το ΠΑΟΚ TV, είναι ακόμη πιο ωραίο. Γιατί είχε διάφορα άλλα πλάνα. Έχει ένα πλάνο στο οποίο φαίνεται ο καθένα να σπρώχνει μια φαγάνα. Ναι. Εντάξει, τώρα. Μάλλον η φαγάνα δεν είναι σβηστή. Αλλά τέλο πάντων, okay. Εντάξει, είναι θέλω συμβολικό, να πω ότι υπάρχει στοιχεία σκηνοθεσία μέσα. Τέλο πάντων, είναι σαν ένα μικρού μήκου ντοκιμαντέρ. Το οποίο είναι κάτι διαφορετικό. Και όντω σου κεντρίζει το ενδιαφέρον από το να δει μια κατάσταση ερωταπαντήσεων 5 λεπτών. Ξέρω εγώ, ενό ανθρώπου που πάω με τον. Μπροστά από ακριβώς, την κάμερα και μιλάει. Και αυτό. Έχει διάφορα άλλα πλάνα, έχει πολύ ωραία μουσική επένδυση, είναι πολύ ωραίο πραγματικά. Και αν είναι για τέτοιες περιπτώσεις, όπως και με τον Ακπομ τότε που ήρθε, ναι, να αργεί και λίγο η μεταγραφή, ρε παιδί μου, δηλαδή να λες ήρθε το μεσημέρι, άντε, πέρασε μια μέρα, δύο μέρες, ξέρω εγώ τι γίνεται. Ναι. Άμα είναι με το Μακεδόν, μετά να βγαίνουν αυτά, ας αργεί και λίγο, δεν πειράζει. Ναι, δεν σίγουρα. Γιατί αυτά τώρα θέλουν χρόνο. Και όπως αυτό έγινε χθες το πρωί.
Και βγήκε σήμερα. Προφανώς, γιατί πρέπει μετά να μονταριστεί, πρέπει να γίνει μια τέτοια διαδικασία. Αλλά είναι πραγματικά πολύ ωραίο και πολύ διαφορετικό. Και σίγουρα, εγώ δεν ξέρω αν το κάνουν. Καλά, άσχημα ομάδες στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το κάνουν και ομάδες του εξωτερικού αυτό. Όχι. Δεν ακόμα και πολύ top επίπεδου, κάτι ανάλογο. Δηλαδή, μια μικρή παραγωγή για την παρουσίαση ενός παίκτη. Μα και είναι δεν είναι τυχαίο τώρα ότι βλέπεις ότι υπήρξε ένα κόνσεπτ, το σκέφτηκαν 10 άτομα, υπήρξε ένα team για να γίνει, ακόμη και φωτογράφες, πόσο μάλλον όλο αυτό το βίντεο. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι ένας άνθρωπος με μια κάμερα απέναντι ο παίκτης και αυτό είναι. Ναι. Το πάνε παραπέρα στον ΠΑΟΚ. Και εντάξει, τώρα και στην προκειμένη περίπτωση, επειδή ο Καρέλης ανακοινώθηκε όπως ανακοινώθηκε, που υπήρχε η πίεση χρόνου την προηγούμενη εβδομάδα, τελευταία μέρα των μεταγραφών και όλα αυτά. Okay. Ξέρεις, έγινε το τυπικό που είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε μια τέτοια τυπική ανακοίνωση, γιατί δεν υπήρχε χρόνος. Ναι. Και μετά όλα τα υπόλοιπα, αυτό στο Twitter με τον Hulk, διάφορες φωτογραφίες χθες που στην αρχή δεν φαίνονταν το πρόσωπο, μετά αποκαλύφθηκε ποιος ήταν. Και τώρα βγήκε αυτό το βίντεο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Και έτσι αξίζει να το δείτε, όπως είπε και ο Νίκος, γιατί είναι αλλιώς να δέχεται και την εικόνα και το πώς μιλάει ο Καρέλης. Ναι, και ναι. Αν έχεις εικόνα, ναι, είναι πιο ωραίο. Είναι πιο ωραίο. Λοιπόν, έχει κάτι άλλο που δεν έχουμε αναφέρει, αγάπη Γαβριλίδου, σημερινό, κάτι που έγινε τελευταία στιγμή, για κάτι να δούμε μήπως και. Κοίτα, γενικά νομίζω ότι επειδή υπάρχει και η διακοπή, υπάρχουν και οι προπονήσεις από ΠΑΟΚ, το ενδιαφέρον αγωνιστικά επικεντρώνεται εκεί. Αν είναι όλοι καλά, είπαμε ότι ο Κίτσιο έχει το διάστρεμα. Αύριο υπάρχει διπλή προπόνηση, πρωί και απόγευμα για την ομάδα. Υπάρχουν διάφορα μηνύματα. Ρωτάει ο κόσμος αν θα δώσει η ομάδα φιλικό μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γιατί αρκετές ομάδες θα δώσουν φιλικά, αλλά καταρχάς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι έχει και λογική για την περίπτωση του ΠΑΟΚ, γιατί αυτή η διακοπή για τον ΠΑΟΚ είναι ευκαιρία και για αποφόρτιση περισσότερο και για να δουλέψει λίγο σε πιο normal ρυθμούς ο Λουτσέσκου με την ομάδα του. Γιατί μέχρι τώρα οι προπονήσεις ήταν με την πίεση των αγώνων, δηλαδή δύο προπονήσεις αγώνας, δύο προπονήσεις αγώνας. Οπότε πλέον θα υπάρξει έτσι αυτό το δεκαήμερο μέχρι την επόμενη εβδομάδα για να γίνουν οι προπονήσεις όπως τις θέλει ο Λουτσέσκου, σε πιο normal ρυθμούς. Οπότε δύσκολα να υπάρξει κάτι τέτοιο και δεν υπάρχει κάποια τέτοια πληροφόρηση προς το παρόν. Οπότε δεν νομίζω ότι θα έχει κάτι ο ΠΑΟΚ μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, οπότε και εμείς σιγά σιγά αποχωρούμε. Αυτά από εμάς. Ραντεβού ξανά αύριο στις 12 εδώ ως ΠΑΟΚ 24. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 103,4. Ακολουθεί ο Βασιλιάς του Παρασκηνίου εδώ για μία ώρα μαζί με Σταύρο Κόλκα. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε σήμερα στο υπόλοιπο της ημέρας σας.